Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω, Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-9366-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλά. Άντε τώρα να φωνάζεις και καλή ψυχή. Χρόνια πολλά, Κωστή μου. Πενιντάρεις, πάντα υγεία μου. Μα δεν φαίνεστε ούτε καν 51. Έχεις πείρα στην αγάπη. Έχεις τέχνη στο φιλί. Ο πενιντάρης, ο πενιντάρης είναι ένας νέος της εποχής. Κυκλοφοράει σαν εικοσάρης κι είναι ωραίος σαν εραστής. Γεια σου, γιατρέ μου. Καλημέρα και χρόνια πολλά, Ρωστή Κωνσταντίνο. Ουστ, ουστ. Χρόνια καλά, χρόνια καλά. Ουστ, καθήκια. Λοιπόν, τι έγινε, ρε. Φαγώθηκες με τον κύριε Ανδρώνη μου και κύριε Ανδρώνη μου. Ποιος το είπε? Και εγώ του σκίζω του δικού σου. Τον προκάλεσα τον Ανδρώνη, τον κύριο Ανδρώνη. Λέω, έχω έναν τύπο να πούμε, ο οποίος εδώ και δύο μήνες, τρεις, την είδε να πούμε. Ξέρω εγώ, στοίχημα.gr να πούμε. Για φέρ τον από εδώ πέρα να πούμε. Έτσι. Κάποτε του έφερνε ο Παρασίδης, ο συγχωρεμένος. Ήταν ανιχνευτής ταλέντων. Μεγάλων ταλέντων. Μάλιστα. Τώρα, ας πούμε, εγώ έχω βγάλει κι εγώ στο ρεπερτόριο, αλλά στοιχηματζή δεν έχω. Έχεις βγάλει και έχεις βγάλει ταλέντο, δεν ξέρω αν έχεις βγάλει, αλλά έχεις βγάλει πράγμα. Φιντάνια, διάφορα. Ναι. Έβγαλα φιντάνια μόλι, κάνουμε, ναι. Αλλά στοιχηματζή εγώ δεν έχω βγάλει. Γιατί έχω καημό να βγάλω, ας πούμε, σαν, να είμαι ο. Πώς το λένε το μάνατζερ, Πασχάλης Παπαδόπουλος. Να είμαι ο Πασχάλης Παπαδόπουλος, μάνατζερ μεγάλο, να πούμε, ή ο άλλο. Πώς το λέγανε αυτό που έφερε τους παίκτες του πάγου, τη Γερμανία, να πούμε, πώς το λέγανε. Ναι. Το ξεχνάω τέλος πάντων. Λοιπόν, λέγε γιατρέ μου, τι κάνεις. Σε βλέπω κατεβεβλημένο. Ναι. Όχι, ναι. Είναι η ώρα. Τι ώρα είναι? Δεν ξυπνάμε 7 τώρα. Είναι 12 η ώρα, περασμένες. Έχουμε δουλέψει ήδη 14 ώρες. Δεν κόβεις τη μέρα στη μέση, εσύ. Δεν κόβεις. Όπως ο Κούγιας. Ο Κούγιας μου έλεγε πριν χρόνια το μυστικό της ταχύτητας σκέψης μου, της εκρηκτικότητάς μου κτλ. Είναι ότι κόβω τη μέρα στα δύο. Μια μισή ώρα λέει κάθε μεσημέρι, ό,τι και να γίνει. Την πέφτω. Τώρα που την πέφτει σε γραφείο, έχει κανένα. Καναπέ εκεί, κανένα αυτό, δεν ξέρω τι κάνει. Πάντως η φρεσκαδούρα, λέει, που έχει ο Κούγια στα 67. Mm. Το σημαντικότερο κομμάτι αυτή τη φρεσκαδούρα είναι ότι κόβει, λέει, τον ύπνο στη μέση. Δεν ξέρω, για τρέλο. Νομίζω ότι ένα μισάωρο η μεσημεριανή σιέστα είναι πολύ καλή. Στην αίθουσα γιατί εγώ είμαι εκείνο που λέω μπροστά σου γίνομαι κακό και είπα ότι ο Ραπτόπουλο είναι ένα σύγχρονο Φραγκεστάιν Τζούνιορ που δημιούργησε ένα τέρα. Ναι. Ασλαμά, βέβαια. Λοιπόν, γαμώ τώρα. Ο Ραπτόπουλος είναι ένας σύγχρονος Φραγκενστάιν που δημιούργησε ένα τέρας.
Κάνω και τέτοια εγώ, Σαραπτόπουλος. Έχω δημιουργήσει τέρατα. Βέβαια το μεγαλύτερο τέρας που δημιούργησε το δικό μου. Το δικό μου το τέρας. Λουκούμι το 1-1 της ΑΕΚ. Πρώτον, αφήνει ανοιχτή την πρόκριση, άρα δεν θα πάει για τουρισμό. Άρα και άλλη κούραση. Δεύτερον, Λάζαρος Αραούχο δεν κουράστηκαν, όμως κουράστηκαν άλλοι βασικοί και ιδίως τα μπακ πάνω κάτω. Τρίτον, είδαμε γιατί δεν πήραμε, λέει, το Χατσερίδη ευτυχώς. Χρόνια πολλά, ραπτόσαυρε, ο Χατσερίδης. Λοιπόν, οπότε από τον άλλο μήνα θα είσαι μέλος της οικογένειας του Μέτρος Προμετρόπολης. Με, τώρα πώς θα το κάνετε, θα έρθεις εσύ σε αρχισυντάκτες, θα έρθεις σε παραγωγούς εδώ, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Θα σε φέρω σε επαφή με τον κύριο Ανδρώνη να κάνει μια νίκη αύριο, να εξασφαλίσει την κατηγορία με τον Ηρακλή αύριο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλο ντέρμπι. Σπουδαίο ντέρμπι, μακεδονικός Ηρακλής. Τι να πω τον Ασλαμά, να χαίρετε την κόμενά του. Ποια έχει γενέθλια? Τρέμει. Α, ναι, ναι, α, ναι. Ναι. Η Τρέμει πόσα κλείνει? 65, 67, πόσο είναι? Το 51 είναι. Το 51 είναι. Ναι. Το 51 γεννημένη. Ναι. Είναι 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 67. 67 χρόνων η Τρέμει, ρε φίλε. Ναι. Θέλει να γλύψει τις πατούσες της ο Ασλαμάς. Έχει δίκιο. Βέβαια. Να γλύψει τις πατούσες της Τρέμει. Στα 67 βγαίνει σύνταξη. Στα 67 βγαίνει σύνταξη. Λογικά. Λογικά, ναι. Ναι, έχει ανέβει το όριο ηλικίας. Ανώμαλος. Παλιός σου κολλητός και συνεργάτης είπε πριν από λίγο ότι έχει βάλει στόχο ζωής να σε κάνει μπάτλερ, να κουβαλάς τα πράγματά του τώρα που θα κλείσει το Μετρόπολης, λόγω χρεών. Δεν θα μείνεις ποτέ από δουλειά, Ραπτόπουλε, είσαι τυχερός, λέω 8-11. Ναι, τώρα που θα κλείσει το Μετρόπολης θα γίνω μπάτλερ. Μπορώ να γίνω μπάτλερ. Ποιανού άντρα θα θέλατε να γίνω μπάτλερ, άμα κλείσει το Μετρόπολης και το Europe One και το RTV και το Metrospor και το, ξέρω εγώ, το Ραπτό.gr και το μαγαζί που είσαι εσύ και τα λοιπά. Μα του κυρίου Ιβάν Σαββίδη φυσικά. Θα θέλατε να με δείτε μπάτλερ του κυρίου? Ποιο θα ήθελε να με εκδικηθεί και να με κάνει μπάτλερ του? Να πει πάρε παιδί μου τις βαλίτσες, κράβατε εκεί στο αυτοκίνητο, να πούμε. Προφανώς κάποιος που να έχει λεφτά. Αγόρι μου, πάρε αυτό το φάκελο και βάλτε στο πίσω κάθισμα του βελούδινο του αυτοκίνητου μου, να πούμε. Κάποιος ανταγωνιστής που να έχει λεφτά. Ναι. Δεν ξέρουμε, ρε παιδί μου, 9.55 κενό. Και ανταγωνιστής μπορεί να είναι και φίλος. Μπορεί κάποιος φίλος να θέλει να ονειρεύεται ότι θα είμαι ο μπάτλερ του, να πούμε. Ναι. Έχω κάνει τον μπάτλερ εγώ στα νιάτα μου, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Με στολή? Όχι, χωρίς στολή. Έχω κάνει δηλαδή δουλειές μπάτλερ. Με αμάνικο. Πολλές δουλειές έχω κάνει, δεν μπορώ να φανταστείς τα 8.000 ένσημα, τα μισά ξέρω εγώ, μαύρα ξέρω εγώ κτλ. Αλλά έχω κάνει πολλές εργασίες. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες. Τα έχουμε μάθει. Τα έχεις μάθει. Ναι. Δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον γιατρό. Ο γιατρός αυτό το διάστημα, εγώ το βλέπω, έχει λιώσει να πούμε. Το βλέπεις. Κουρασμένος. Γιατί δουλεύεις δεν κερατά τόσες ώρες τη μέρα. Πραγματικά έτσι, δηλαδή. Αν έχει δουλειά, θα δουλεύεις. Έχει δουλειά. Ναι. Δεν λες όχι στη δουλειά. Πότε. Είσαι σαν και εμένα. Δηλαδή, όσο πιο πολύ δουλειά έρχεται, τόσο πιο πολύ γουστάρεις. Δηλαδή, ναι. Φτιάχνεσαι με τη δουλειά. Η καλύτερη ερωμένη σου είναι η δουλειά. Ναι. Μάλιστα. Η καλύτερη σύντροφος είναι η μοναξιά. Αυτό το είπα. Μοναχικότητα. Η μοναχικότητα. Όταν είναι μοναξιά από επιλογή, να το πω και έτσι. Ναι. Ναι, είναι θεμητό. Αν είναι μάλλον εκ των περιστάσεων. Για πες μου, γιατί ψυχοράβουνα δεν σου έχω κάνει τώρα στο. Ναι, ναι. Λες ότι η δουλειά σου είναι η καλύτερη ερωμένη, ε. Βέβαια. Ναι. Είναι μεγάλη ψυχοθεραπεία. Μεγάλη ψυχοθεραπεία είναι δουλειά. Ναι. Βλέπεις όσοι βγαίνουν σε σύνταξη στα 67, στα 70 κτλ. Κάποια στιγμή μετά από 3, 6, 10 μήνες, ξέρω εγώ, αρχίζουν τα περίεργα τους. Ναι, ναι, ναι. Πιστεύεις, γιατρέ Μπανιώτη, στα ψυχοσωματικά? Δηλαδή ότι λένε πολλοί, ας πούμε, αυτό είναι η ερώτηση και για σένα, για όλο τον κόσμο. Λένε πολλοί, ας πούμε, ότι οι περισσότερες ασθένειες, εγώ έχω φίλους. Έχω φίλους, μου λένε οι περισσότερες ασθένειες. Ψυχοσωματικές. Ψυχοσωματικές, δηλαδή κάποιο πράγμα σε πειράζει, να πούμε, και. Βγαίνει, ας πούμε, μετά σε κάποια ασθένεια. Σίγουρα υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση, το ξέρουμε αυτό. Ναι. Και τα συναισθήματα στο σώμα και το σώμα στο ψυχισμό όμως. Ναι. Βέβαια. Ας πούμε, παθήσεις του θυροειδούς μπορεί να. Θυροειδής. Ναι. Εκ του θηρεού, δηλαδή, σαν σημεία μια. Αυτές οι ασθένειες που είναι ψυχοσωματικές, ένας από αυτές είναι και ο θηροειδής που λες. Όχι, οργανικές, οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πολύ μεταξύ άλλων και. Καλά έκανες. Και το έχεις, γιατί αυτός ο μήνας, 2,5 εκατοστάρικα ο Λέβητας, 2,5 εκατοστάρικα η μήνη, 70 ευρώ εξετάσεις η μήνη, φάρμακα η μήνη, ας το νερό εδώ. Ναι. Χάλασε το παράθυρο του Κόρτομπα. Άστα, ήταν δύσκολος μήνας. Καλά που βγαίνει στους 28 και όχι στις 31. Γλιτώνουμε τις μέρες. Για πες λοιπόν, ποιες είναι, για να σε μάθω. Ο θυροειδής που ανέφερες τώρα είναι οργανική πάθηση, η οποία επιδρά μεταξύ άλλων, έχει και συμπτώματα και του ψυχισμού. Αϊπνίες, νευρικότητες, ευαισθητότητα και άλλα. Ναι, ευαίσθητος. Αψής δηλαδή. Ναι, νεύρα. Είσαι νευρικός. Ναι, μεταξύ άλλων.
Ναι. Πολλά μπορεί να γίνουν. Όχι εκρηκτικό, δευρικό. Εμένα πώς με χαρακτηρίζει, δευρικό ή εκρηκτικό. Εσύ έχει ταπεραμένο τέτοιο. Δηλαδή είσαι, υπάρχουν δύο ειδών προσωπικότητε, η Α και η Β. Τύπο Α είναι η νοχελική, πιο βραδύ. Η Α ή βραδύ, ναι. Ναι, η τύπο Β είναι πιο γρήγορο, να το πω και δεν έτσι. Δεν έχει γάμα, δέλτα, δεν έχει πολύ παταχή. Ή το ένα ή το άλλο είσαι. Ναι. Ναι. Α, ή το ένα ή το άλλο είσαι. Δεν του βλέπει εσύ. Και άμα κάνει παρέα με ένα βραδύ, τι γίνεται. Δεν γίνεται. Συνευριάζει, ξέρω. Ναι. Ο άλλο δεν ευριάζει όμω. Ο άλλο γιατί είναι, άλλος... αφού είναι βραδύ. Ναι, ρε γάμο, γιατί ο βραδύ δεν ευριάζει και δεν ευριάζει ο γρήγορο αυτό. Μπορεί να μου το εξηγήσει. Γιατί ο βραδύ δεν ευριάζει. Να γίνονται γρήγορα τα πράγματα. Σαν να πηγαίνει κάπου και να λε: άντε γρήγορα, άντε προχώρω, προχώρω. Ο άλλο πάει να το πα. Ναι. Ποιο ή παραπάνω. Εσύ ήταν ευρεία. Ποιο ή παραπάνω. Ο άλλο. Ο βραδύ. Ο βραδύ ή παραπάνω. Ναι. Ναι. Σωστό, ναι, έχει δίκιο. Δεν είναι απαραίτητο αυτό. Πώ δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή ο αλέφαντο τι είναι, βραδύ. Γενικότερα ξέρει ότι ο άλλο του Ολυμπιακού. Όλοι τρελίζουν πολύ. Η καρδιά γενικότερα έχει. Και η βραδικαρδία είναι συνώνυμο και πάει μαζί με την αθλητική ζωή. Αλλά δεν γυμνάζεται. Και να φάει 10 χρόνια. Δεν επιβραδύνει και η καρδιά έτσι. Δεν χτυπάει σαν τρόπο πολλέ φορέ το λεπτό. Οπότε είναι υπέρ. Τη μακροζωή. Ναι, όταν εμεί που αθλούμαστε, ας πούμε, μετά όταν καθόμαστε, δεν έχουμε βραδύ καρδιά. Ναι, αυτό λέω. Αυτό είναι καλό. Ναι, ναι. Ναι. Βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Να το μαθαίνει. Δεν μου λε γιατρέ τώρα, ποιοι έρχονται εκεί στα. Από όλα. Ψυχικά νοσήματα. Αυτά είναι πάντοτε. Πάντοτε. Ναι, πάντοτε. Παντό και ναι, 8 στι 10. Ναι, να γοτάξω. Παλαβιάρε αυτέ που είναι πολύ. Δεν είναι παλαβιάρε, απλά προσέχουν περισσότερο. Προσέχουν περισσότερο. Και ζουν περισσότερο. 5 χρόνια παραπάνω μέσα όρο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα 5 χρόνια. Ναι, ναι. Μάλιστα. Τι λέρε, φίλε. Χείρες παντού. Χείρες παντού. Ναι, βλέπω. Σήμερα επίσης έχουν οι Κινέζοι πρωτοχρονιά σήμερα, έτσι. 17 Φεβρουαρίου έχουν. 16 Φεβρουαρίου είναι πρωτοχρονιά. Πάνε και ημερολογίτε είναι Κινέζοι. Όχι. Αυτοί πάνε είναι κινητή γιορτή του. Δεν πιστεύουν στον Χριστό οι Κινέζοι. Όχι. Σε ποιον πιστεύουν. Σε άλλο. Και έχει ταοισμό, έχει βουδισμό, έχει διάφορα. Έχει βούδα. Τι έχει τα ο. Ταοισμό, βουδισμό. Τα ο α ποιο είναι. Τα ο. Ο τα ο τι είναι, καρατηρίστε αυτή. Άλλο είναι αυτό. Όχι. Ο Τάο είναι ο Θεός των Κινέζων. Δεν είναι Κινέζο. Δεν είναι Θεός. Είναι σαν θρησκεία, να το πω. Σαν σύστημα θρησκεία. Το άλλο ποιο είναι. Βουδισμό. Ο Βούδα. Νομίζω. Ναι. Κομφούκιο κτλ. Τι είπε ο Γιάννης, τη χρονιά που. Του σκύλου. Ναι, σήμερα. Είναι η χρονιά η φετινή του σκύλου. Εσύ είσαι πίθηκο, από ό,τι θυμάμαι. Πίθηκο είμαι. Ναι. Γιατί είμαι πίθηκο. Στο κινέζικο οροσκόπιο, να το πω και έτσι, κάθε 12 χρόνια, μάλλον υπάρχουν 12 ζώα. 12 ζώα. Τίγρης, κουνέλι, ξέρω εγώ, κόκορας, δράκος, πίθηκος, σκύλος, ποντικός κτλ. Ναι. Από ξεκινάει, ας πούμε, από το 70 για παράδειγμα. Ναι. Το 70 είναι π.χ. σκύλος, ας πούμε. Εγώ τι είμαι. Εσύ είσαι, θυμάμαι που το είχαμε βρει τότε μια φορά, είσαι. Ο κόκκινος τι είναι. Πίθηκος. Κουτσόπουλι είναι, τι είναι. Ο κόκκινος είναι το. Το 70. Το 70, 2018. Σκύλος είναι. Σκύλος είναι. Ναι. Μπορδόκ, τι από το 70, ναι, κάθε 12 χρόνια. Σκύλος είναι. Άκου σκύλος. Απλά ο Βούδας όταν έκανε την. Ο Βούδας χοντρός ήταν. Ναι, ναι, έτσι εμφανίζεται. Ναι. Καλοταϊσμένος. Ναι, ναι. Όταν κάλεσε τα ζώα να το βρουν την πρωτοχρονιά την Κινέζικη, ήρθαν 12 ζώα. Αυτά τα 12 ζώα τα έδωσε κάθε χρόνο για 12. Για 12 έτη. Πήγαν αυτά τα 12 ζώα. Δηλαδή, και έδωσε στους. Είπε, οι άνθρωποι που θα γεννιούνται ανά 12 ετία σε αυτά τα ζώα, με αυτά τα ζώα, θα έχουν το χαρακτηριστικό του κάθε ζώου. Εσύ δηλαδή έχεις το χαρακτηριστικό του σκύλου. Όχι, του πιθήκου. Πιθήκου, ναι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μόνο σε εμάς λακαμίες, ας πούμε, λένε και Κινέζους. Αυτό θέλω να πω. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πριν, έτσι. Ναι. Εντάξει, ο Βούδας έζησε 600 χρόνια προ Χριστού. Ο Βούδας ήταν πιο μπροστά. Ναι. Και μπροστά στον Χριστό ερασιτέχνης ήταν ο Βούδας. Έχουν πολλές ομοιότητες. Ο Βούδας είναι εργοτέλης και ο άλλος είναι πάοκ, να πούμε. Ολυμπιακός παράδειγμα. Βέβαια, ο Χριστός είναι επαγγελματίας. Και ο Μωάμεθ ερασιτέχνης μπροστά στον Χριστό. Δεν είχε τέτοια επιρροή, να πούμε, κτλ. Mm. Δεν είχε τέτοια αυτή, δεν είχε τέτοια ιστορία. Ο δικός μας είναι πιο δυνατός. Εκ των αποτελέσματος, ναι, ναι. Ο δικός μας είναι πιο δυνατός. Ναι. Βέβαια. Βέβαια. Ποια είναι όμως η μεγαλύτερη θρησκεία με τους περισσότερους οπαδούς στον κόσμο. Οι περισσότεροι, οι χριστιανικοί. Όχι. 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 Ποιοι είναι. Νομίζω είναι. Μουσουλμάνοι. Μουσουλμάνοι είναι, Γιάννη. Δεν ξέρει. Ή έχει να κάνει μάλλον λόγω Κίνας, ίσως βουδιστές. Ναι. Α, εμείς δεν είμαστε. Όχι, δεύτερη τρίτη είμαστε. Μόνο στην Ευρώπη. Ναι, αλλά έχουμε και Αμερική. Έχουμε Λατινική Αμερική. Έχουμε Αμερική. Ναι. Τώρα εσείς βέβαια χριστιανοί γίνατε καθολικοί, γίνατε προτεστάντες. Ναι. Σαν τους κομμουνιστές δηλαδή ένα πράγμα. Λογιών αιρέσεις να πούμε γίνατε. Μάλιστα. Και η μία λέει το άλλο εσύ είσαι αίρεση. Ο άλλος λέει εσύ είσαι αίρεση. Όχι, εμείς είμαστε σωστοί και τα λοιπά. Πιάσε το αγώ και κούρευτα δηλαδή. Μάλιστα. Λέγε εσύ για το στοίχημα, ρε φίλε, τι γίνεται τώρα. Δηλαδή σε φέραμε εδώ, μας έκανες μια δίμηνο το promotion σου να πούμε τι να κάνουμε, τι να παίξουμε τώρα. Κάτσε να διαβάσουμε μηνύματα λοιπόν.
Ραπ, καλησπέρα λέει και χρόνια μόνο. Τώρα που κλείνει τα 44, μια παρατήρηση για την εκπομπή. Όταν καλεί το 40, η εκπομπή γίνεται βαριά και δυσκίνητη. Δεν ακούγεται. Καλύτερη καλεσμένη Στέφανος, γιατρός Παναθηναϊκός και Χατζινάκος. Γιάννης από Μέγαρα Παναθηναϊκός. Είναι βαρικό, καλή λέει η εκπομπή. Θέλω τη γνώμη σου για το Ρέι, τον τερματοφύλακα, λέω 953 του πάω. Και το γεγονός πως τον αφήνει εκτός αποστολής στο δεύτερο παιχνίδι και παίρνει τον Γλύκο. Έχει μέσον ο Γλύκος, από ό,τι φαίνεται, και γι' αυτό παίζει στη θέση του Ρέι. Είναι σαν να λένε το Ρέι, δεν σε θέλουμε. Αλλά και ο Ρέι τα ήθελε ο πισινός του, γιατί κατά κάποιο τρόπο δεν ήταν αυτό που περίμενε ο Πάοκ. Ο Πάοκ βρήκε μετά από 25 χρόνια τερματοφύλακα. Αυτό βλέπω. Μέχρι στιγμής ο Πάοκ βρήκε τερματοφύλακα. Χρόνια πολλά, Ράπη, σε φαντάζομαι να σε προσλάβει ο Βαγγέλας και με ένα χοντρό χαρτόνι να του κάνεις αέρα στα μέσα. Φιλιά ανισόρροπε. Α, μπάτλερ του κυρίου Μαρινάκη, με φαντάζεται αυτός. Εντάξει, θα έχουμε μισθό. Σωστό. Λέγε, σε ακούω. Καταρχήν, η ομάδα σου έχει ρεπό. Τι ρεπό? Παίζει με κανέναν η ομάδα σου την Κυριακή, με ποιον παίζει? Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα? Όχι, Χαριλάου. Εδώ, Χαριλάου. Mm-hmm. Εντάξει, 1-0. Ωραία, για πες. 1-0 μόνο. Πόσα θες, ναι, εντάξει. Τρεις βαθμοί να είναι, πες. Τρεις βαθμοί της 9 για σένα, σωστά. Εντάξει. Ναι. Εμείς πρέπει το συντομότερο να έχουμε εξασφαλίσει μια καλή διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο πριν να ξεκινήσουν τα ντέρμπι μεταξύ. Ναι. Δηλαδή μεταξύ μας, με Παναχαϊκή και Όφη. Πρέπει δηλαδή να πάρουμε όλα τα μάτς πάλι στη θυσία, με Καρδίτσα, με Γυνιακό, ποιοι ακολουθούν, μέχρι να έρθουν τα ντέρμπι. Ναι. Οπωσδήποτε. Ούτως ώστε να καλοσκέφτονται αυτές οι δύο ομάδες και το Χ με τον Άρη, ότι είναι καλό αποτέλεσμα για να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Πρέπει δηλαδή εμείς να έχουμε πάρει 8-9 πόντους διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο και αυτοί να είναι πολύ κοντά μεταξύ τους. Οπότε να καλοσκέφτονται και το Χ με τον Άρη και να βουλευτούν όλοι με δυο ισοπαλίες. Ναι. Αυτό είναι το ζουμί. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μου τον Άκη τον Λογαρά, τον Θύρα 4, το κοπρόσκυλο αυτό που είναι παιδικός μου φίλος. Έχει ένα μπαρ εκεί κοντά στην Περεβού που κάνει το τριγωνάκι εκεί στο πρώτο στενό, να πούμε στα 100 μέτρα, δεν θυμάμαι την οδό. Κάνανε οι συμμαθητές μου στο δεύτερο λύκειο του μας ένα reunion. Πώς τα λένε αυτά? Reunion. Ναι, ναι. Και η τάξη, όχι, το τμήμα, όχι η τάξη, μόνο όλα τα παιδιά εκεί. Πέρασα κι εγώ ένα φεγγάρι, γιατί ήταν ο δρόμος μου από εκεί για το Μετρόπολης. Τους είδα εκεί πέρα, φοβεροί όλοι. Νομίζω ότι γέρασαν το 90% γερνάνε όμορφα. Το να γερνάς όμορφα δηλαδή είναι πολύ καλό αυτό. Να γεράσεις όμορφα. Εκτός σε κάνα 2-3 ας πούμε που δεν καταλάβαμε ποιοι είναι. Οι υπόλοιποι γεράσαμε σχετικά όμορφα, να πούμε. Και αυτό μας το είχε πει του Λόραντ τη γυναίκα, η κυρία Σοφία, η οποία ζει στο Karlsruhe, πάνω στη Γερμανία, στη Karlsruhe, και μου είπε, λέει, είδα τους ποδοσφαιριστές του άντρα μου, δηλαδή τον Κούδα, τον Σαράφη, τον Παρίδη που ζούσε τότε και τα λοιπά, τον Κερμανίδη και τα λοιπά, και είδα, λέει, ότι οι ποδοσφαιριστές, λέει, γερνάνε, λέει, όμορφα. Και όσοι αθλούνται κιόλας, λέει, και τα λοιπά, ακόμα καλύτερα. Μου έκανε εντύπωση. Γερνάνε όμορφα και το κράτησα εγώ στο μυαλό και είδα, ας πούμε, ότι οι συμμαθητές μου γεράσανε όμορφα. Γεράσαμε όμορφα. Πάμε στο διάλειμμα, Γιάννη Χιλιτίδη. Έχουμε να πούμε και άλλα πολλά πράγματα. Να αποφορτήσουμε λίγο με τις ανακοινώσεις. Ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Τα είπαμε το μεσημέρι. Το χαλαρώσουμε λίγο το θέμα. Θα δούμε τι θα γίνει αύριο και θα τα σχολιάσουμε Κυριακή και τη Δευτέρα. Δευτέρα έχουμε εκπομπές? Ή είναι καθαρά Δευτέρα? Μάλιστα, δεν έχει. Δυστυχώς. Η άλλη. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τρέχεις? Τρέχω. Πρωί? Και βράδυ άμα αλλάχει. Αν θέλεις μαραθώνιο να κάνεις πρωινό ή νυχτερινό. Αν θέλεις να τρέξεις στο βουνό. Αν θέλεις να κυνηγήσεις. Αν θέλεις να ψαρέψεις. Για GPS που τρέχεις στο Μεϊμάρι. Με όποια δραστηριότητα και να έχεις λατρεία, έλα στην Αγγελάκη 3. Μεϊμάρις, Αγγελάκη 3. Στην καρδιά της πόλης και Ελπίδος 34 στις Οικές. Τηλέφωνο 634-513. Και στο μεϊμάρις.com. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου έχει φωνή. I put a spell on you. Because of my Ναι. Ωραία, λοιπόν, για πες τη Δευτέρα στο Λαϊκό Δικαστήριο τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε έτσι. Εμείς θα κάνουμε. Τώρα αυτοί εδώ στο Μετρόπολης και οι Καρατζαφέριδες λέει δεν θα κάνουμε. Λέει θα καθαρά Δευτέρα κτλ. Πολύ ωραία.
Θα κάνουμε όμως μαγνητοσκοπημένη. Εμείς όπως κάναμε και την πρωτοχρονιά, θα κάνουμε και τώρα. Δεν έχουμε αργήσει στο Λαϊκό Δικαστήριο. Λοιπόν, πες τα θέματα. Τα θέματα είναι τα εξής. Το ένα θέμα είναι ποιο θεωρείται το χειρότερο δήμαρχο στη Θεσσαλονίκη. Τον κύριο Μπουτάρη, ο οποίος είναι, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ιδιαίτερος άνθρωπος, ή ο άλλος που εμπλέχθηκε μαζί με τον κύριο Σαξόνη, τον εξαίρετο κύριο Σαξόνη, σε, πώς τα λένε, σε ατασταλίες οικονομικού περιεχομένου. Εντάξει, ποιος είναι ο πιο ανθέληνας, ο πιο αντιπατριώτης κατά κάποιο τρόπο, ποιος είναι ο χειρότερος δήμαρχος. Το άλλο είναι, για πες το άλλο ποιο είναι. Όσον αφορά για την πορεία του ΠΑΟΚ, ναι, που πολύ πιθανό να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Ποιος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο, ναι, επιτυχίας. Ποιος έχει συμβάλει πιο πολύ. Προπονητής, πρόεδρος, προπονητής, παίκτες και κόσμος. Κόσμος. Ναι, γιατί είχε η θύρα 4, η μανούρα που έγινε, όχι θα πάμε, όχι μην πάτε, και δίστανται οι απόψεις κτλ. Κάνανε και τον κάλοπο Μπούζος κτλ. Και εντάξει. Το άλλο ποιο είναι. Πού είναι, τα έχει σημειωμένο. Α, σου πω και το άλλο. Λοιπόν, όχι, νοσηλευτής. Μου στέλνουν πολλά μηνύματα, βλέπω. Δήμαρχος. Σεξι παίκτη θέλει να βάλουμε. Όχι. Όχι. Δεν θέλεις. Τι γυναικεία εκπομπή. Τι είναι ενδιαφέρει τον παίχτη τώρα, τον κόσμο. Δεν θα κάνουμε πασαρέλα μια φορά στην εκπομπή. Πασαρέλα με τους παίχτες του ΠΑΟΚ θα κάνουμε. Γιατί, θα βάλουμε Πέλκας, Πρίγιοβιτς. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, Πασχαλάκης. Τρεις. Και Μάτος. Τον Μάτος ποιος θα τον ψηφίσει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γυναίκα να ψηφίσει τον Μάτος. Μπορεί να τον ψηφίσει άντρας, που ξέρω εγώ, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Πέντε είναι οι παίκτες. Ο Πασχαλάκης από τους τερματοφύλακες. Βιερίνια είναι γλυκό αγόρι. Ο Μάκη είναι γλυκό αγόρι. Ο Πέλκας είναι γλυκό αγόρι. Ο Πρίγιοβιτς είναι μπρουτάλ αγόρι. Πέντε. Ναι. Υπάρχει κανένας άλλος. Ε. Μπορούμε να το βάλουμε και αυτό. Το βάζουμε και αυτό στην ατζέντα. Μπορεί να το βάλουμε και αυτό στην ατζέντα. Μπορεί να το βάλουμε και αυτό στην ατζέντα. Και μετά το άλλο που θα βάλουμε σίγουρα είναι ποιο θεωρείται πιο αντιπαθητικό ραδιοφωνικό παραγωγό, δημοσιογράφο, άνθρωπο του media τέλος πάντων στη Θεσσαλονίκη. Θα βάλουμε Ραπτόπουλο μέσα, βάλουμε Κόκκινο μέσα, βάλουμε Ραγκάτσι μέσα, θα βάλουμε Κουλιανό μέσα, βάλουμε το Γορίλα το Μίρτσο μέσα, βάλουμε τον Κυρίες και Κύριοι μέσα, βάλουμε τον Τζόρνταν μέσα, βάλουμε. 7 άτομα φτάνει. Ρίξε πράγμα. Να δούμε ποιο είναι το χειρότερο. Ποιο σα γυρίζει τάντερα παραπάνω, ρε παιδί μου. Αυτό που κάνει τώρα εκπομπή, εγώ, τον ακούτε και σα γυρίζουν τάντερα. Ποιο είναι ο Κυρίες και Κύριοι, ο Σαλιάρης, ο άλλο ο. Ξέρω εγώ. Ποιο, κάποιο. Είναι να βγάλουμε το πιο αντιπαθητικό media, στα media να πούμε άτρο. Τι λες, γιατρέ. Ωραία πράγματα. Ναι. Αυτά είναι, πικάντικα θέλουμε. Πούμε και τίποτα για στοιχηματάκια. Ευρωλίγκα δεν είχαμε αυτή την εβδομάδα. Περιμένω. Αγαπάμε Σαράντο, Ραπτό, Σαράντο στην εκπομπή. Ναι. Λοιπόν, ασφαλίτη από Αθήνα, εγώ να ζήσω όσο παραπάνω γουστάρει και να σε απολαμβάνουμε. Θα τα πούμε από κοντά να ξέρει, λέω ασφαλίτη. Να μα δώσει και καμιά πληροφορία, ρε φίλε. Τι διάλογο με τους κομμουνιστές, θα τα έχετε καλά μόνο. Και με εμάς. Καταρχήν, ο φίλος μας ο Σαράντος, ναι, έχει έναν ευσεβή πόθο να ανεβάσει το επίπεδο της εκπομπής. Μην αρχιδάεις την εκπομπή, ναι, ρε. Ναι. Είναι θεμητό αυτό, είναι φίλος μας και αξιοπρεπέστατος δικηγόρος. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι, ο Ραπτόπουλος θέλει να ανεβάσει το επίπεδο της εκπομπής ή όχι. Όχι. Τότε κακώς γίνεται λόγο. Κύριε Σαράντο, κύριο Ραπτόπουλος δεν θέλει να ανεβάσει το επίπεδο του. Το να αναβαθμίσεις με ωραίες λέξεις, με μιλίχιο ύφος, με καθοσπρεπισμούς και τέτοια, γιατί το αναβάθμιση σημαίνει καθοσπρεπισμός, ο οποίος μπορεί και να μην είναι και κατά κάποιο τρόπο δεν είναι αληθινός. Στην κουλτούρα της εκπομπής. Δεν είναι στην κουλτούρα της εκπομπής. Λοιπόν, έχω ένα καλό άσο να σου δώσω, αν συμφωνείς και για πες μου. Κέρκυρα Απόλλων Αθηνών. Κέρκυρα Απόλλων Αθηνών. Στο 2.40, στο λόγο, 2.40. Δεν βλέπετε ο Απόλλων Αθηνών. Δεν βλέπετε. Δεν βλέπετε. Λοιπόν, άκυρο το τελευταίο quiz σου. Είσαι μακράν του Δευτέρου ο πιο συμπαθητικός αντιπαθητικός που υπάρχει. Μάλιστα. Ο πιο συμπαθητικός αντιπαθητικός. Ναι, είναι σαν που λέμε ωραίος, όμορφος, άσχημος. Ναι, σαν Πολ Μπελμοντό δηλαδή. Άσχημος αλλά όμορφος. Όμορφος αλλά άσχημος. Λέγε, σ' ακούω. Το λοιπόν, 240, έχουμε... το βλέπεις. Ναι. Εγώ θα μιλήσω για τον τελικό αύριο. Κυπέλλου, ναι, Ελλάδος μπάσκετ. Ναι. Ολυμπιακός ΑΕΚ. Ναι. Πιστεύω ότι θα γίνεται στο Ηράκλειο καταρχήν της Κρήτης ο τελικός, σε ουδέτερο έδαφος. Θεωρώ ότι θα είναι ένα παιχνίδι που η ΑΕΚ θα αγωνιστεί κατά κάποιο τρόπο με άγνοια κινδύνου. Εμένα μου αρέσει και το 10.5 που έχει αβάζω στην ΑΕΚ, γιατί είναι ένας τελικός και θα είναι ένα παιχνίδι το οποίο η ΑΕΚ θα παίξει με άγνοια κινδύνου και έχει πολύ καλή ομάδα. Ναι. Δηλαδή πόσο δεν είναι αυτό?
δίνει 1,85 το 10,5 στην ΑΕΚ. Όπως τα ψάχνεις πολύ αυτά, ρε. Πιθανόν να έρθει και ένα οβεράκι αυτό το παιχνίδι, γιατί θεωρώ θα γίνει ένα ελεύθερο παιχνίδι. Άμα ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα ήταν άλλο παιχνίδι. Που βγαίνει παραδοσιακά πιο πολύ στο άντερ τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πιο προσεκτικές οι άμυνες, πιο σφιχτά τα παιχνίδια. Τώρα με την ΑΕΚ θεωρώ θα γίνει ένα παιχνίδι πιο ελεύθερο και πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα το παλέψει το παιχνίδι και είναι αρκετή η 10 πόντι για να ιτηθεί για παιχνίδι τελικού, να ιτηθεί πάνω από 10 πόντους. Ναι. Άρα βλέπουμε το συν 10,5 την ΑΕΚ και βλέπουμε και ένα πιθανό over. Ναι. Από εκεί και πέρα ένα value bet που βλέπω για αγώνα ποδοσφαίρου του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από δύο εβδομάδες είναι το διπλό της ΑΕΚ στο 2-10 στον Ατρόμητο, ναι. Που θεωρώ ότι η ΑΕΚ... Αυτή τη στιγμή τη δίνει την ΑΕΚ στον Ατρόμητο 2-10 το διπλό. Ναι, τώρα. Τώρα. Πού μπορούμε να το παίξουμε αυτό. Ας πούμε έξω από τον ΟΠΑΠ. Ναι. Ναι, ωραία. Θεωρώ ότι αυτό το σημείο, λόγω ότι θα είναι πολύ σπουδαίο το παιχνίδι και για να μείνει η ΑΕΚ σε απόσταση βολής από τον ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι θα πέσει η απόδοση. Θα πέσει η απόδοση. Άρα δηλαδή θα πάει μέχρι πριν το να ξεκινήσει το παιχνίδι, μπορεί να το έχουμε δει, να το δούμε και στο 1,70. Έτσι νομίζω. Το value bet είσαι μαέστρος. Στα value bet και τι μελετάς να πούμε το πρωί. Μελετάει γιατρέ στη Μαρμίτα το πρωί. Πίνει το καφεδάκι του, βλέπει τα μάτσου, έβγαλε και τα τάβλη εκεί και τα χαρτιά. Καμιά ξερίδα σε παίξω. Κάνα τάβλη σε παίξω. Όποτε θες. Εντάξει. Για λέγε παρακάτω, αυτό, παρακάτω, άλλο. Λοιπόν, αυτά λίγα και καλά. Τώρα για ελληνικό πρωτάθλημα δεν ξέρω κάτι άλλο. Πανετολικό Λεβαδιακό το βλέπω πάρα πολύ στοχή. Πολύ γέρνη στοχή αυτό. Πανετολικό Λεβαδιακό. Λεβαδιακό, ναι. Ψιλοβολεύονται. Βολεύονται και δύο. Δηλαδή από όσα στην Α' Εθνική, αυτό βλέπω για χ, να πούμε. Και τα άλλα που βλέπω είναι ότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει εύκολα ή δύσκολα. Τώρα τα ειδικά δεν θέλω να. Έπεσα το Βαρέλα δύο μήνες ότι θα βάλει γκολ. Έβαζα 7 ευρώ, 8, 6, 4 ευρώ. Μια Κυριακή δεν βάζω να πούμε. Βάζει το βρωμοκέφαλό του εκεί πέρα να πούμε. Μπαμ, το βάζει τον γκολ. Πέφτει και η συγκίνηση να πούμε ο Καζαντζίδης. Καλά αυτό ο Βαρέλα. Πόσο χρόνο έκανε παιδί. Στο Λύκειο έκανε παιδί. 18 χρόνο έκανε παιδί ο Βαρέλα. Ή το έκανε στο Λύκειο ή κρύβει χρόνια. Από τα δύο γίνεται. Εμένα μου λέει ο Πόκο Λόκο. Που είναι... Γιατί με τους μαύρους υπάρχει θέμα με τις ηλικίες, να ξέρεις. Ναι, ο Πόκο Λόκο με λέει ότι οι μαύροι λέει, κάνουν παιδιά, λέει, πολύ νέοι να πούμε. Ναι, ναι. Με εκεί στην Αφρική λέει και τα λοιπά. Αφού λέει ο αδερφός του, τον πήγε στον μπορντέλο, λέει σήμερα μετά λέγε. Ναι. Τον πήγε στον μπορντέλο τον Πόκο Λόκο 12 χρονών. Το Πόκο Λόκο ήταν ένα 80-12 χρονών και αυτή τον έβλεπε σαν λουκούμι. Και του λέει ο αδερφός του, λέει, αδερφέ μου, λέει, μη με βγάλεις, λέει, μαύρο πρόσωπο, με βγάλεις ασπρό πρόσωπο. Αυτός δεν ήθελε να πάει, λέει, αλλά τελικά πήγε. Όχι, δεν πήγαινε. Μάλιστα. Τελικά ποιος χάρηκε, η Πόρνη χάρηκε και ο Πόκο Λόκο. Εγώ λέω η Πόρνη χάρηκε. Μπορεί. 12 χρονών από Πόκο Λόκο και. Πω. Τη ΣΑΚ το 1,40 δεν είναι λίγο ψιλούτσικο με την Ξάνθη συνέδρα τη. Το 1,40. Ναι. Αν μη τι άλλο, προμηνύει, ναι, ένα παιχνίδι καθαρό, έτσι. Δεν το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε. Καφεδάκια. Αλλιώ είναι πολύ ψηλό. Καφεδάκια επίνει ο Μελισανίδης με τον πρόεδρο. Το θεωρώ ψηλούτσικο το 1,40. Κοίταξε τώρα. Εγώ είμαι άνθρωπο στο καρπούζι στη μέση. Όπω έπινε καφεδάκια ο Γκλίναβο, πώ το λένε. Ναι. Ο Παζιάννενα με το. Στη Μακεδονία Παλά. Με τον Καγκάτση και του άλλου και δεν είναι κακό. Έτσι έπινε καφεδάκια ο πρόεδρο τη Ξάνθη με τον κύριο Μελισανίδη. Καλό το 1,40. Αν τα καφεδάκια συνδυαστούν και με καλά αποτελέσματα, αυτό είναι έτερον εκάτερον. Ναι. Εμείς οφείλουμε να πούμε τα καφεδάκια πώς πρέπει να γίνονται. Πάρουμε γραμμές. Ποιος είμαι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά, Κεφάλα. Οχ, ο αργός ο Βαρδάκης είναι. Λοιπόν, άκου. Γρήγορε. Λοιπόν, εγώ πήρα να σε ευχηθώ. Ξέρεις ποιος άλλος έγινε αθλή σήμερα. Η Όλγα Τρέμι. Ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου, αλλά είναι μια χρονιά πιο νέος από μένα. Πιο μικρός, ναι. Αλλά είναι λοιπόν, παππούς ο Λουτσέσκου. Πρόλαβε. Λοιπόν, εγώ πήρα σε πω χρόνια πολλά να είσαι χαρούμενος και να χαίρεσαι την οικογένειά σου, τίποτα άλλο. Σε φιλώ. Καλημέρα. Νάτος, τα είπε γρήγορα. Τα είπε γρήγορα. Ο Βαρδάκης, τα είπε γρήγορα. Λίγες ευχές και καλές, δεν χρειάζεται. Και ο Μάικλ Τζόρνταν έχει σήμερα. Ο Τζόρνταν. Ναι. Ποιος Τζόρνταν. Ο Μάικλ. Ο Μάικλ. Α, ναι. Μάλιστα. Ο Μάικλ ο αυθεντικός, όχι ένας που είχε περάσει από τον Πάουκ μια φορά, ένας Μάικλ Τζόρνταν και πέρα δεν μπορούσε να βάλει βολή. Είχε Μάικλ Τζόρνταν. Είχε περάσει τον Πάουκ ένας Μάικλ Τζόρνταν. Γελούσαν και οι ίδιοι. Όχι, ο Μάικλ Τζόρνταν ήταν. Ναι. Τι Τζόρνταν. Άλλο όνομα έχει. Φώναζε ρε γιατί. Μάικλ Τζόρνταν το λέγανε. Όχι, κάνει σαν τον κόκκινο μα κοιμήσει. Μάικλ Τζόρνταν το λέγανε. Μεταλλική. Μάικ. Στη νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη ο Βαγγέλας θα είναι υφυπουργός Αθλητισμού ή Δικαιοσύνης, λέει. Θα σε βολέψει να τον βοηθά σε θέματα Βορείου Ελλάδος. Θες να ανοίξουμε γραμμές.
Έχουμε κάτσε για θύρα 4 και τέτοια. Ανοίγουμε γραμμές στο 90-90-92, περιμένουν, άλλους 4 περιμένουν. Εγώ σαν ένας ουδέτερος οπαδός, ναι. Όχι ουδέτερος, ένας οπαδός άλλης ομάδας. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν, εντάξει, θεωρώ. Αναφέρεται το δικαίωμα ενός οπαδού να θέλει να πάει να παρακολουθήσει την ομάδα του. Ναι. Εγώ δηλαδή είμαι με τους οργανωμένους σε αυτό το κομμάτι. Ναι, αλλά αφού έβγαλε η άλλη πλευρά ότι θα πάνε τα διαρκείας μόνο, από τι θες εσύ να πάνε. Τα διαρκείας μόνο, πας, τι εννοείς. Έβγαλε ο κύριος Πανουριάς, στη Λαμία έχω 1200 διαρκείας και θα έρθουν μόνο αυτοί. Ούτε καν δηλαδή. Τίποτα, δεν κάνω εισιτήριο. Πώς θα πάνε. Άλλο αυτό, εντάξει. Πώς άλλο αυτό. Πώς θα πάνε δηλαδή. Ναι, αν έχει πάρει τέτοια απόφαση μόνο. Πήρε τέτοια απόφαση, συνεννοήθηκε. Άρα δεν υπάρχει έκδοση εισιτηρίων. Δεν έχει. Πώς θα πάνε. Οπότε δεν μπορούν να. Δεν μπορούν να τώρα, αν θέλουν να πάνε για συμπαράσταση. Άσε τι πρέπει και τι είναι το σωστό. Λέμε, λέμε στην Ελλάδα τι ισχύει. Ναι. Και τι κίνδυνοι υπάρχουν από αυτό το μάτς. Θα σε πει ο Παόξης, εσύ ρε Λαμία, ναι. με την ΑΕΚ τον Ολυμπιακό, ναι, ναι. Έπαιξε στα μάτς μέσα στο Περιστέρι. Ουσιαστικά ναι. Στην Ελλάδα. Μα ο ίδιος ο Παόξ δεν θέλει να στείλει τους οπαδούς του εκεί. Ναι. Γιατί δεν θέλει. Εγώ γιατί λέω... η Λαμία, θα σου πω γιατί δεν εγώ θέλει. Λέω το συνέστημα των οπαδών τώρα. Δεν εγώ σου λέω το συνέστημα. Τα... Η διοίκηση έχει τη δική της γραμμή. Της θέλει διοίκησης. Να προστατεύσει την ομάδα εγώ δεν είμαι της διοίκησης φερέφωνο. Ναι. Ούτε γουστάρω τα μούτρα κανενός από αυτούς εκεί, ούτε σε καμιά ομάδα. Ναι. Αλλά λέω ότι επειδή η Λαμία δεν είναι Καβάλα, δεν είναι Ξάνθη, δεν είναι Σέρες, δεν είναι Δράμα, δεν είναι Κιλκής, δεν είναι Κεντρική Μακεδονία, να πηγαίνουν οι παοξίδες να σουλατσάρουν έξω και να φωνάζουν πάω και να ανοίγουν οι πόρτες. Εκεί έχει αεξίδες και Ολυμπιακούς. Και επειδή εκεί είναι το ξυλίκι εύκολο και από τη μια και από την άλλη πλευρά, ελοχεύει ο κίνδυνος τιμωρίες μείον 3 βαθμών. Απλά είναι τα πράγματα. Τελικά θα πάει ο κόσμος ή όχι. Όχι. Ποια είναι η απόφαση. Η απόφαση είναι να μην πάει. Τώρα αν οι τρελάρες οι παοξίδες πάνε το τρένο ή το πλοίο ή ξέρω εγώ πάνε και τα λοιπά, δεν ξέρω τι να σου πω. Γεμάτες οι γραμμές. Παλιοσαύρα, ίδια μέρα γενέθλια, φαντάρο κι εγώ στην πλάτη. Σε λίγο φαλακρό κι εγώ το ίδιο γκαντέμις. Να αρχίσω να ανησυχώ κοστί ή να χαίρομαι. Κοίτα φίλε, θα σου δώσω μια συμβουλή. Κάθε μία μέρα πάνω από το χώμα είναι γιορτή. Ε, γιατρέ. Σωστό. Σωστό. Κάθε μία μέρα πάνω από το χώμα είναι γιορτή. Πάμε επόμενη γραμμή. Μα πάμε στην πρώτη τη γραμμή. Μάλιστα. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Να το κοινικό σκούλικο. Ε, το κοινικό σκούλικο. Για πρώτη φορά όσο χρόνια σε ακούω να βγάλω. Φώναζε πρώτη, λίγο, μωρέ, δεν σε ακούω. Τα ακουστικά μου δεν είναι. Ναι. Ακουστικά σου έχουν θέμα παναθεμάσει. Κανονικά μιλάω εγώ. Δεν θέλω να, να σου μιλάω γρήγορα την ημέρα τη εορτή των γενεθλίων. Δεν γιορτάζω εγώ. Εγώ δεν γιορτάζω τη γιορτή μου ούτε γενέθλια. Τίποτα δεν γιορτάζω. Δεν πειράζει. Ωραία, εσύ α μην γιορτάζει. Πέρα από εμά, α ακούσει αυτά που πρέπει να ακούσει. Τώρα στο φινάλε πιστεύω για σένα καλύτερη ευχή. Αφού και τα νούμερα του κίνο είναι ημερομηνίε θανάτων. Όχι γενεθλίων. Γνωρίζω, δεν χρειάζεται να πει. Αφού όταν πάω στο προπόνο, βάλω του πεθαμένου, ξέρει απ' έξω. Ημερομηνία θανάτου, γεννήσεων, ηλικία και τέτοια. Ναι. Το Πρακτορείο είσαι από τους λίγους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν under, ενώ όλος ο κόσμος παίζει over, άρα και στο κίνο θα κάνεις το ανάποδο. Έτσι. Οι περισσότεροι παίζουν τα γενέθλια των παιδιών τους, μιλάμε, εσύ παίζεις ημερομηνία θανάτου. Θανάτου, ναι. Ουδής τέλειος. Κανείς δεν κέρδισε δηλαδή από το κίνο. Ούτε παίζει στους θανάτους, ούτε τις γεννήσεις. Εγώ δεν είδα κανέναν. Ναι. Τυχαία επιλογή, βάζει και τελειώνει. Πώς το πες. Ο πίνων μεθάκι, ο παίζουν χάνει. Ο παίζουν χάνει, μπράβο. Για πάμε λοιπόν. Λοιπόν. Τώρα, αναφορικά με την όλη λυπή θεματολογία την οποία επισκιάζουν τα γενέθλιά σου, τι να σου πω. Εντάξει, τα πράγματα οδεύουν όπως τα περιμένουμε, με ανακοινώσεις και με όλα τα υπόλοιπα δεν θα ασχοληθεί κανείς. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, αύριο δεν είναι το μάτς. Ναι, αύριο είναι. Ωραία. Εμένα εκείνο που με κάνει εντύπωση είναι αυτό που είδες με την ΑΕΚ, με τη Δυναμό, που δεν το είδες ολόκληρο το παιχνίδι, εντάξει, ήσουν σε ένα χαλαρό μόντρι και το παραδέχτηκες. Ναι. Ξέρεις τι με κάνει εντύπωση. Για πες. Η ΑΕΚ, ναι, έχει τις εφεδρίες παικτικά για να αντέξουν και αυτές αυτούς τους ρυθμούς στους οποίους παίζει. Δηλαδή, θα βγει ένα σε εξής και θα σου πει, φίλε μου, μέχρι στιγμής θα καταφέρουμε, γιατί όχι για ένα μήνα ακόμα. Μπράβο. Αυτό θα σου πει. Και αντίξεις. Ποια είναι η διαφορά. Γιατί λένε που θα ξεφουσκώσει η ΑΕΚ και θα ξεφουσκώσει η ΑΕΚ. Δεν ξεφουσκώνει η ΑΕΚ. Ναι, ναι. Αυτό ναι. Θέλω να σου πω, τα τελευταία 8-10 χρόνια είχαμε μάθει με τα play-off. Ναι. Φέτος που δεν υπάρχουν τα play-off, πιστεύεις ότι είναι θέμα και προγραμματισμού που παίρνει ένα εύσημο η ΑΕΚ που λειτουργεί σε αυτούς τους ψηλούς. Μπορεί. Πάντως εδώ οι παοξίδες έχουν σκάσει. Άκουγα τον Κουλιανό να κάνουμε, λέει, έλεγχο ντόπινγκ τους αεξίδες κτλ. Άμα πούμε σε αυτή την ιστορία, να γιατί αν κάνουμε και τον Μπίσεσβαρ τέτοιο έλεγχο που έτρεχε σαν ζαρκάδι να πούμε 180 κιλά μοσχάρι. Δεν μπαίνω σε τέτοια διαδικασία.
Έλεγχος τόπι. Έλεγχος τόπι και να πάρουμε να κάνουμε και τους, ξέρω εγώ, και το Βαρέλα που τρέχει 500 μέτρα. Δεν κάνουμε και τέτοια θέματα. Και το Βράνιες. Μάκο το Κουλιάνο, λέω, μα τρελός είναι. Μα, τι δικαιολογία τώρα. Δηλαδή, άμα χάσει ο Πάκ το πρωτάθλημα, θα φταίει ότι ήταν η ΑΕΚ, ας πούμε, φτιαγμένη. Πάντως δεν είναι λίγο παράδοξο και κλείνω με αυτό για να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι που θέλουν να σε ευχηθούν. Ναι, η ομάδα η οποία είναι πρώτη έχει δείξει μια τόσο μεγάλη σταθερότητα να βγάζει περιραίως ατμόσφαιρα αυτής δικαιολογίες τυχόν αποτυχίες. Δεν ξέρω. Μπορεί. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Θα λέμε. Την καλημέρα. Θα δούμε τον ΠΑΟΚ στη Μαρμίτα. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Θα τη βρούμε την άκρη. Θα τη βρούμε την άκρη. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Γεια σου ραπ. Γεια σου φίλε. Δεν μου λες πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ραπ. Ποια πράγματα θες, πολιτικά, με την Τουρκία. Όχι, άστατα, άστατα. Δεν σε νοιάζουν αυτά, ναι. Δεν σε νοιάζουν. Εδώ, για την ΠΑΟΚΑΡΑ μας. Ναι. Θα το σηκώσουμε, πώς το βλέπεις. Εσύ πες μας, πώς το βλέπεις. Εγώ, φίλε, όταν εσείς, ας πούμε, φοβόσασταν να κατεβείτε από την Κατερίνη και κάτω και παθαίνατε ήλικο, σας έλεγα φέτος θα πάρετε το πρωτάθλημα. Καταρχήν, ραπ, μιλάς με έναν που είναι 65. Δεν λέω κατέβαινε, εγώ, και κατέβαινε αβέρτα. Ναι, τώρα όταν δεν... ήταν νέος, όχι τώρα, έτσι. Ναι, εντάξει, καλά, δεν το λέω εγώ τώρα, άσο τώρα, δε, αλλά λέω το εξής. Το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο, μάλλον τέλειο Οκτωβρίου, πήρα γραμμή ότι θα πάρεις πρωτάθλημα. Τώρα πώς την πήρα τη γραμμή. Άστο να το ξέρω εγώ τώρα. Το ξέρω αυτό από την αρχή, επειδή σε ακούω συνέχεια και μιλάμε, έχουμε μιλήσει. Και άρχισαν και λέγανε και πώς θα το πάρουν και πώς θα το πάρουν και πώς θα το πάρουν. Το ξέρω ότι το έλεγες, από την αρχή το έλεγες. Τελείωσε, το πήρες, πάει. Το πήρες, για μένα το πήρες. Δεν υπάρχει περίπτωση για μένα να χάσει αυτό το πρωτάθλημα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μακάρι, ρε, μακάρι. Δεν γίνεται. Μακάρι. Και στο λέω εγώ, δεν είναι επιθυμία μου, είναι πρόβλεψή μου. Είναι και επιθυμία σου, ρε, ραπ, να πούμε τώρα. Το λέω για τους αεξίδες που λένε στηρίζει τον ΠΑΟΚ. Ρε, δεν στηρίζω τον ΠΑΟΚ, λέω τι βλέπω. Δηλαδή, αν έλεγα ότι βλέπω την ΑΕΚ, θα λέγανε ΠΑΟΞΙΔΕΣ ή αντιΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όχι, βλέπω τον ΠΑΟΚ. Βλέπω τον ΠΑΟΚ, πώς θα γίνει. Ναι, και θα είσαι και πιο ευχαριστημένος άμα το πάρει, ρε παιδί μου. Δεν λέμε ότι είσαι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, αλλά θα είσαι ευχαριστημένος άμα το πάρει μια ομάδα από εδώ, από την πατρίδα μας. Θα χαρεί η κόρη μου που έγινε ΠΑΟΚ, έγινε ΠΑΟΚ. Τι να σου πω. Έγινε ΠΑΟΚ ή μικρή. Έγινε ΠΑΟΚ. Α, και μαγιά να δεις εκεί, ΠΑΟΚ. Στραβώνει και το στόμα, να πούμε. Ναι, ΠΑΟΚ έγινε. Γιατί εγώ αφήνω τα παιδιά ελεύθερα. Θες να γίνεις βουδιστής, γίνε. Θες να γίνεις καλά εξηγέσαι, καλά εξηγέσαι. Θα κάνεις αυτό, θα κάνεις. Αυτά είναι για άλλους, δεν είναι για μένα. Καλά εξηγέσαι, ραπ, καλά. Έτσι πρέπει, έτσι και τα σημερινά παιδιά τα είναι. Τα παιδιά μας δεν είναι κτήματά μας. Σίγουρα και είναι και πανέξυπνα. Είναι και πανέξυπνα. Μπροστά σε κάτι βόδια σαν και εμάς είναι πιο έξυπνα, ρε. Ναι, κοίταξε τώρα. Εγώ τώρα δεν ήμουν στην ηλικία της κόρης σου, ραπ, να πούμε όρθι κοιμόμασταν ξενοδοχείο πληρώναμε. Κάτσε τα δε πλάκα, τώρα, άλλα χρόνια. Σηκωνόμαστε το πλάι και ήταν το πουλί μας όρθιο και νομίζαμε ότι ήμασταν άρρωστοι, ρε. Να σε πω. Ναι. Τι ώρα παίζει την Κυριακή? Παίζει 5 και 4, είναι καλή ώρα. Πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό? Αν το παίξει στα ίσια η Ξάνθη, το λέω εσύ αντρίκια, θα είναι πτώμα η ΑΕΚ. Θα πρέπει η ΑΕΚ να βάλει γρήγορα γκολ. Αν το παίξει. Επί δύο μήνες βλέπετε την ΑΕΚ γκέλα και γκέλα και δεν κάνει γκέλα. Ναι. Και με την Τρίπολη τα ίδια. Πώς ήταν κοντά, έχασε δύο κλασικές ευκαιρίες. Στη Λάρισα δεν έκανε. Δύο γκέλες δεν έκανε. Δεν έκανε δύο γκέλες. Με τον Απόλλων δεν έκανε γκέλα. Με τη Λάρισα δεν έκανε γκέλα. Δύο. Και θα έκανε και με την Τρίπολη παραλίγο. Ναι, και άρα, μπράβο. Τυχερό πέναλτι πήρε. Για 4-0 ήταν το παιχνίδι. Κοντά ήταν, βρε. Εντάξει, 4. Ο άλλος Αραούχο την έβγαλε την μπάλα από τα δίχτυα. Ρε αδελφέ, άλλο ότι βγήκε η μπάλα από τα δίχτυα. Εδώ δεν μπήκε, δεν έμπαινε γκολ. Αφού δεν χάσαν τόσες ευκαιρίες, αν δεν γινόταν και το πέναλτι. Αλλά το μάτς με την Τρίπολη δεν είχε σχέση με τον Απόλλων Σμύρνης, όπου η ΑΕΚ δεν έκανε φάση. Άλλο παιχνίδι το ένα, άλλο το άλλο. Συμφωνώ, συμφωνώ. Την Τρίπολη θεωρώ ένα παιχνίδι που αντί να λήξει 4-0, έριξε απλά ένα 0. Στυλάρισα η ΑΕΚ. Συγκυριακά. Και στυλάρισα ήταν κακή η ΑΕΚ. Συμφωνώ. Πολύ κακή ήταν η ΑΕΚ. Στυλάρισα. Συμφωνώ. Γκέλεζε είναι αυτές. Είναι. Εσύ αύριο, εγώ έκανα σε ένα εξή και τελειώνω με αυτό μια ερώτηση. Γιατρέ, το ρώτησα το εξή. Εάν είναι να χαλάσει ένα παιχνίδι από τα δύο, ποιο πιστεύεις ότι είναι πιο κοντά να χαλάσει, το ΑΕΚ ή το. Αυτό ο ΠΑΟΚ, πώς το λένε, Λαμία ΠΑΟΚ. Λαμία ΠΑΟΚ. Και μου λέει ο εξή, το δικό μας λέει, το ΑΕΚ. Τα λέμε.
Τα λέμε 65, ναι. Φιλιά, τα λέμε. Εγώ πιστεύω πολύ δύσκολα κάποιο από τα δύο να σπάσει. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολα κάποιο. Γιατρέ, ή τι λες, μπορεί να σπάσει κάποιο από τα δύο. Παιχτικά. Νομίζω ο Άκη και ο Πάκου θα πάνε μαζί. Θα πάνε μαζί μέχρι το τέλος. Ναι, ναι. Θα πάνε και όλοι θα κρυθούν στην Τούμπα. Μπορεί. Θα τα παίρνουν όλα έτσι το ένα μετά το άλλο. Μπορεί να είναι ρυθμιστή ο Ολυμπιακός. Να είναι ρυθμιστή ο Ολυμπιακός μέσα στην Τούμπα. Ναι. Να σα ρωτήσω κάτι υποθετικά. Πες το υποθετικά. Τελειώνει το παιχνίδι. Πάνω τα πράγματα όπως είναι τώρα ακριβώς. Δύο βαθμούς. Ναι. Τελειώνει το παιχνίδι ισοπαλία. Ναι. Στην Τούμπα. Ναι. Ναι. Και μένει η ΑΕΚ με το πρόγραμμά της και μένει ο ΠΑΟΚ να πάει σε Ατρόμητο και σε Τρίπολη. Ποιον χρήζει φαβορή για το πρωτάθλημα με την ισοβαθμία να έχει η ΑΕΚ. Τίποτα. Λόγω ότι κέρδισε. Φωταγωγό τη Θεσσαλονίκη πιο μπροστά για να μην περάσω. Θεωρείς δεδομένο λοιπόν. Γιατί μετά το Μάση Τούμπαν είναι δύο πόντους ο ΠΑΟΚ. Δεν το κάνει. Δηλαδή πάμε. Μια ισοπαλία αποκλείεται να κάνει η Ατρόμητο ή η Τρίπολη. Όχι. Μάλιστα. Τα Ατρόμητο ειδικά όχι. Έλα φίλε, ναι. Ναι. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα. Καταρχήν χρόνια πολλά. Μη μου το θυμίζεις. Κατά δεύτερον, ο λαός του ΠΑΟΚ πάει παντού. Πάει. Τι λέει κανείς όχι. Πάει. Αλλά ελοχεύουν κίνδυνοι. Τα εισιτήρια είναι κομμένα. Είναι κομμένα. Ραπτόπουλε, εδώ βλέπω Νικολούλη αυτή τη στιγμή. Πού, ποιο κανάλι είναι. Εχθές κάποιοι δεν ήρθαν εχθές. Γίνανε λαγοί. Βάλε με στο παιχνίδι λίγο, σε παρακαλώ, δώσ' μου το στίγμα. Δηλαδή, σε παρακαλώ, γιατί δεν έμαθες κάτι. Ω, θέλω να το πεις εσύ. Γιατί δεν έμαθες κάτι, Ραπτόπουλε. Λέγε ρε αλήτρες, ρε αλήτρες, ρε. Ρε τι είστε εσείς, ρε. Ρε τι τζόρες είστε εσείς, ρε. Τι. Γι' αυτό λέω εγώ στη Λαμία, άμα πάτε, θα την κάνετε τη Λαμία. Μη. Τα έχουμε τα εισιτήρια, αφού το είπαμε αυτό. Δεν, μη το λες, θα το χρησιμοποιήσουν εναντίον σου, μη το λες. Γέλα. Γέλα ο Μελισανίδης, είναι... Ραπτόπουλε, το double είναι δικό μας. Ρε πάρε ένα από τα δύο τώρα και άσε το double. Εμείς λοιπόν. Δεν θα πάει κανένας ρε φίλε, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί. Το πνεύμα ή το σώμα. Πνεύμα και σώμα και τα πάντα. Δεν μου λες, για πες μου, με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ έχετε κανένα παράπονο που αντιτίθεται ας πούμε στα θέλω τα δικά σας. Τι κάνουμε. Με τη διοίκηση του ΠΑΟΚ είστε αντίθετοι, δηλαδή στεναχωρεμένοι, περιμένατε άλλη μεταχείριση. Με πλήρω το ΠΑΟΚ είναι μαζί. Τι είμαστε εμείς, σαν τους διπλανούς σου. Οι διπλανοί δηλαδή, α για σένα λέει. Δεν θα ανέβουν ποτέ. Μπα θα ανέβουν, κοίταξε να δεις το πρόγραμμα της Παναχαϊκής, θέλω να σου το πω. Φίλε μου, πας για πρωτάθλημα και ασχολείσαι με τον Άρη Μαθανέδη. Σε ευχαριστούμε. Η Παναχαϊκή στα επόμενα παιχνίδια, 7 παιχνίδια, έχει. Ραπτόπουλε. 4 εκτός. Τρίκαλα, Εργοτέλη, Κισαμικό και Δόξα. Παναχαϊκή παίζει τα 7 μάτς τα επόμενα, 4 μάτς εκτός έδρας. Σ' ακούω τώρα. Ραπτόπουλε, δεν με νοιάζει για αυτούς. Δεν με νοιάζει. Ναι. Για τους λαγούς. Λαγούς. Λαγοί ήταν. Λαγοί. Δώσατε ραντεβού και δεν ήρθαν, αυτό θες να μου πεις. Πω, ρε Ραπτόπουλε, τι είναι αυτά που με λες τώρα. Αυτό μου λες. Αφού τα ξέρεις τα κόλπα. Μάλιστα. Καλά. Αφού είστε από εδώ. Εντάξει, εγώ είδα και μια κινητικότητα σήμερα. Πολύ αθλητική βία γύρω-γύρω. Ναι, είσαι πολύ πράγμα. Φύγε, Φάρου, έστι μου την κάνατε την πόλη. Φάρου, έστι μου την κάνατε την πόλη. Όχι ότι εγώ τι θέλω, δηλαδή. Ξέρω εγώ. Δελασάλ. Δελασάλ. Καλημέρα, ναι. Ναι. Είσαι. Έλα. Ο MVP στο 50. Μη δεν το θυμίζεις. Ο Σέρλοκ Χόλμς της επερχόμενης γεροντοκαψούρας. Πρώτον, χαιρετίσματα στο πάλι, στο γιατρό Πανιώτη και στο δάσκαλο. Στείλει στο Χατζινάκου για κουμάρι, γήπεδο στον Ηρακλή, αφέντρα στον Ασλαμά, καινούριο My Style Rocks με κριτή Γιάννη Μαλάτο και Φωτιάνη και να γίνεις μπάτλερ του κόκκινου ρε φίλε, καληνύχτα. Μπάτλερ του κόκκινου πρώτον, ναι σωστό, σωστό, θα ήταν πολύ ωραίο. Πόη θα πάθει βαλίθα σε παρακαλώ. Πρόσθεσε με τη θύρις και σπάθει η ρόδα. Θα είχες λιώσει το πρώτο χρόνο. Ε? Πάνω κάτω. Δεν σε τρελάνει. Ο Φωτιάδης παιδιά έχει κλείσει το τηλέφωνο 10 μέρες, του την έπεσε μια παντρεμένη, την έπαιρνε 3 η ώρα το πρωί τηλέφωνο την παντρεμένη. Πήρε ο άντρας της τηλέφωνο, του είπε δυο φωνήεντα. Ρε τη γυναίκα τη δικιά μου, ρε. Ξέρεις από πού με γόρα από την Τούμπα, ρε. Με πήρε και με απείλησε, αγόρι μου. Ότι είναι από την Τούμπα, θα έρθει έξω από το σπίτι μου να με πυροβολήσει. Ρε αγόρι μου, και έχει κλειστεί 20 μέρες το κινητό, ρε παιδιά. Άνοιξε το κινητό, ρε. Το πιάσαμε τον άνθρωπο. Τελείωσε, έληξε το επεισόδιο. Έληξε η παρεξήγηση. Τελείωσε η παρεξήγηση. Μη στεναχωριέσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Εντάξει. Εμείς τον είπαμε, αυτή έδωσε το τηλέφωνο, δεν το πήρε ο Ψωμιάδης, ο Φωτιάδης. Έλα φίλε, ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ μη φωνάεις ρε, σ' ακούμε. Γεια σου, πολύχρονος. Μη.
Μη μου το πει. Τι είδα. Θα σε πω δύο προγνωστικά και θα βγάλει μαλλιά σε μια ώρα. Για πες, για πες, για πες, για πες. Λοιπόν, άκου, πάω Ολυμπιακός 1-2 και, ΑΕΚ, και πάω ΚΑΕΚ 1-1. Φαλακρός. Παουξάκι είναι φύλαθρος, όχι ο παδός, πρόσεξε. Ναι. Πάντως Παουξές δεν πρέπει να είσαι φίλε. Όχι ρε φίλε, τι λες τώρα. 1-2. Πάω Ολυμπιακός με Τσίπρα, με γραμμένο, με ομάδα. Καλά, οι άλλοι σέρνονται. Ο προπονητής Ζέης Κολικοειδή την εταιρικά. Θα με τρελάνεις. Καλά, άμα το δούμε, θα το δούμε και θα με πεις μετά δίκαιο ή και θα το θυμάσαι. Άλλη φόρμα έχει ο ΠΑΟΚ, άλλα δεκάρια, εικοσάρια, τριαντάρια έχει, άλλες επαναφορές στην άμυνα. Άλλα μακάρι. Τι μακάρι, μακάρι. Δηλαδή... Ολυμπιακός δεν έχει να χάσει τίποτα. Δούμε πολύ ωραίο παιχνίδι πάντα, πιστεύω. Πολύ ωραίο παιχνίδι θα δούμε στο πορτάρι. Θα το θυμάσαι αυτό. 3-0 θα χάσει ο Ολυμπιακός. Αν πάρει πόντο θα πάρει ΑΕΚ. Πόντο. Γκολ γκολ είναι εκείνο το παιχνίδι. Αν πάρει πόντο θα πάρει ΑΕΚ. Πόντο. Ο Ολυμπιακός θα φάει 3-0 μέσα στην Τούμπα. Γκολ γκολ είναι εκείνο το παιχνίδι. Στο λέω. Εγώ θα είμαστε και θα το δούμε. Ξαναπάρω εκείνη την πέρα. Πόσο χρόνο είσαι? 55. Δεν είναι σίγουρο αν είμαστε εδώ όλοι. Μπορεί να. Καλά, εντάξει. Άμα μας πάρει ο Θεός, εντάξει. Μπορεί να μας πάρει ο διάβολος, ρε. Κλείσε, καλημέρα. Γεια σου, γεια σου. Για χαρά. Τέτοια μέρα, τέτοια εδώ και τέτοια. Πάνω σε Άρης ΠΑΟΚ γεννήθηκα, πάντως, να ξέρεις. Ναι. Ναι, ναι. Με ξύλο πολύ. Πόσο έλεξε? 2-2. Με ξύλο πολύ. Βάλαν φωτιά οι ΠΑΟΞΙΔΕ στη θύρα 2, είχε γίνει χαμός. Λέγε, φίλε, ναι. Ναι. Γεια σου, παλικάρια, εγώ είμαι. Εσείς είστε. Γεια χαρά, ρε. Αχιλλέας. Αχιλλέας. Ναι. Ναι. Να σου πω και σε ένα χρόνια πολλά, αλλά εσύ μόνο δεν τους έβρισες τους άλλους. Τι χρόνια πολλά, ρε. Πέρασαν τα δύο. Χιλιόχρονος, ρε φίλε, χιλιόχρονος να πούμε. Γιατί μια μέρα ξεχωριστή είναι, πότε το κάνει. Άσε, ρε φίλε. Ο κύριος έλεγε χρόνια πολλά και σε γεια σε έδινε τίποτα που δεν τον είπε. Άκουρε, φίλε, μια ιστορία. Άκουρε, φίλε, μια ιστορία. Όταν είσαι 20 χρονών, 18-25, κοιμάσαι και το πρωί λες θα πηδήξω. Ναι, ναι, ναι. Άμα περάσουν τα χρόνια και κοιμάσαι, ξέρεις τι λες. Θα ξυπνήσω, θα ξυπνήσω. Έλα, εντάξει, δεν είσαι και δεν είσαι πεσιμιστής, είσαι παλικάρι. Ναι, παλικάρι. Που τα αρέσει και το ποδόσφαιρο, εντάξει, όπως και ναι, τα άλλα τα παιδιά δίπλα σου. Κοίτα... Μας λατρεύουμε το ποδόσφαιρο, θα έχουμε ενέργεια για ζωή, ρε φίλε. Η κουφάλα ο χρόνος, να πω κάτι, ισόπιτος, ναι. Ναι. Για το προηγούμενο παλικάρι που πήρε ο Πιτσιρικάς εκεί ο Παυτής και έλεγε γελαγούς και αυτά, δεν θέλω να το σχολιάσω. Απλά να πω ότι καλό είναι. Εντάξει, και εγώ Θεσσαλονικιός είμαι, 35 χρονών, αλλά καλό είναι να μην στραβώνουμε το στόμα. Έτσι για να αρχίσουμε να μάθουμε να μιλάμε καταρχάς. Ναι. Λοιπόν, ένα που θέλω να σου πω. Το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ρε φίλε τόσο ασύλληπτο, πανέμορφο άθλημα? Γιατί εγώ είμαι άρρωστος με το μπάσκετ, έτσι. Απλά το ποδόσφαιρο είναι αυτό που με γυρνάει εντελώς στα μυαλά. Πρόπερ Χιλέστερ, φίλε, τι έκανε? Έτσι, θυμάσαι τι έκανε. Η Λέστερ, μια ομάδα που ήταν για ούτε. Ήταν με στην εξάδα το ρόστερ, όχι. Έκλεψε, ποτέ, έκλεψε το πρωτάθλημα με κόντρα επίθεση. Έκλεψε. Με κόντρα επίθεση, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Η όταν ψυχολογία άλλη... και η αυτοπεποίθηση χτίζεται. Όταν πάρει κάποια αποτελέσματα στην αρχή και σου βγούνε και όλοι ξέρουν τι θέλει να κάνει. Από αυτή την άποψη. Ναι. Χτίζεται μια ψυχολογία, μπράβο. Και άμα είναι 11 μυαλά, 11 προσωπικότητες, όμως με μεράκι και μια γροθιά όλοι, μπορούν να κάνουν φίλε τα πάντα. Ο άνθρωπος έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες. Απλά είναι και το σπόρ αυτό που οδηγεί σε κάποια θέματα, έτσι. Δηλαδή το μπάσκετ, όπως και να το κάνουμε. Ο 6ο-7ο δεν μπορεί, φίλε, να πάρει το πρωτάθλημα. Τι να κάνουμε? Το ποδόσφαιρο είναι αυτά που τα αλλάζει όλα. Όπως και εμείς τι κάναμε το 4, έτσι. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Το 2000, όταν έβλεπε στο τελικό Γαλλία-Ιταλία και σου έλεγε ότι σε 4 χρόνια θα κάνουμε εμείς το ίδιο, θα τον πυροβολούσε, δεν θα γελούσε. Έτσι. Λοιπόν. Έτσι είναι, φίλε. Λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω, ότι παρόλο που εντάξει έχω πάει και έχω δει τώρα, τι να σου πω, από ομάδες, πες ένα τέρας ομάδας και την έχω δει στο γήπεδό της. Για τέτοια αρρώστια μιλάμε. Με το που έχω λεφτά έχω φύγει και έχω δει, ας πούμε, Μπάρτσα Βαλένθια, τι να σου λέω. Για τέτοια κατάσταση. Αλλά απ' την άλλη, εννοείται, θα με νοιάζει και αυτό που κάνει το σπίτι μου, έτσι. Δεν μπορώ εγώ να μην σχολιάζω τη Σπάρτη και την κάθε Σπάρτη που θα παίζει η Αριανάρα μου, γιατί έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω. Ξέρεις τι είναι? Είναι, φίλε, ότι εγώ το μάτς που είδα το Άρης Σπάρτη μέσα στο γήπεδο μας, έτσι πως είχε παραταχθεί η Σπάρτη στα πρώτα 45 λεπτά με μόνο στόχο να πάρει ένα αποτέλεσμα με κάθε τρόπο, με ένα τέρμα που ξέρει τι θέλει και όχι μια ομάδα που μπορεί να μην άλλαζε πάσα, αλλά πραγματικά ήξεραν και οι 11 τι θέλανε και τι χώρο να δώσουν έτσι ώστε να κάνουν μια άμυνα ασύλληπτη. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε? Λοιπόν,
Αδερφέ, 35, σου είπα πριν. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, θέλω να σου πω. Ναι. Αυτή η άμυνα δεν σπάει ρε φίλε εύκολα. Πίστευτε με, ακόμα η ΑΕΚ τώρα που την έβαζε και μ' άρεσε μόνο με την δυναμό, μ' άρεσε πολύ καλή. Δεν θα την έβαζε αυτή τη Σπάρτη γκολ, φίλε. Με ένα τέρμα που όποτε πιάνει την μπάλα, σε φυσάει 15 φορές. Πάει και γίνεται κάτω και τρώει 5 λεπτά κάθε φορά. Λέ, και την τρίτη φορά ο άλλος τον έκανε παρατήρηση. Δεν μου λες, λέει, Αργιανός, την κάρτα έπρεπε να την έχει φάει στο 3, αδερφέ. Αργιανός, στο 3 έπρεπε να έχει φάει κάρτα. Αργιανός, γιατί έγινε, φίλε. Αργιανός, γιατί έγινα εγώ, αδερφέ, γιατί 6 χρονών με πήγε στο παλαιό πατέρα μου και από τότε να πούμε δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Σε ακούω τόση ώρα και μου κάνει εντύπωση ότι του χρόνου μπορεί να παίζει με τη ΜΕΝΤ δίπλα στο Ζάπινγκ. Και με μιλάω για το σπάτι. Άσχημα είναι, όλα ιστορία είναι. Τι να κάνουμε. Ναι. Γιατί να παίζω με τη ΜΕΝΤ, δεν θα παίζω, φίλε, γιατί θα αφήσει ο κόσμο την άποψη. Πριν 20... Αυτό το μπάσκετ δεν πουλάει για κανένα. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια. Ναι. Φαντάζομαι του σουπεράδε, του γουρουνομούριδε πριν 20 χρόνια. Να βγαίνει μία βρώμα ότι η Λάσκαρη, να πούμε αυτή η κυρία Χοντρή, να πούμε. Του Λάσκαρη, η γυναίκα που κυκλοφορεί στο Κολονάκι με τσάντα 4.000 ευρώ και με δαχτυλίδι 300.000 ευρώ. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν οργίζεστε να πούμε και με μιλάτε για την ξάγια. Πριν 20 χρόνια, εγώ σαν Αργιανό στο μπάσκετ, χτυπούσα τίτλους και ευρωπαϊκά τρόπαια. Τι μου συγκρίνει τώρα. Να μιλήσω με ένα μπασκετικό λίγο, γιατί κάποιο. Εγώ δεν θυμάμαι αυτό που είπα του Πάου, βρίσκεται το Τζόρνταν. Το είπα στο μικρό. Αναφέρατε πριν ένα Τζόρνταν. Πάρ το γρήγορα, πάρ το γρήγορα. Πες μου, πες μου, φίλε. Πάρ το πιο γρήγορα, ναι. Δεν ακούω, ρε αδερφέ. Πάρ το πιο γρήγορα. Πάρ το πιο γρήγορα, γιατί θα χάσουμε τις γραμμές στις άλλες. Πάρ το πιο γρήγορα. Έργα μου, δεν ακούω, ρε εσύ, πρίμα. Καλά, πάμε, επόμενη γραμμή. Ωραίος τα έλεγε. Μου κάνει εντύπωση ο 35ης ο Αργιανός του χρόνου θα παίζει με τον Φίλιππο Αγίου Φανουρίου και τη ΜΕΝΤ και με μιλάει για τη Σπάρτη, να πούμε. Μου κάνει εντύπωση. Στο εξήγησα, δεν θες να το καταλάβεις. Και δεν οργίζεται για την. Για την κυρία πώς το λένε, Τζόρτζια, με τα δαχτυλίδια στα σουτζουκάκια τα δάχτυλά της των 300.000 ευρώ, δεν οργίζεται. Ένα πανό βγάλανε οι σουπεράδες μετά 5 μήνες. Κλάιν Μάιν. Να σου πω γιατί δεν οργίζεται. Ναι, γιατί δεν οργίζεται. Γιατί στο μπάσκετ ο Αργιανός με την υπάρχουσα κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στον χώρο του μπάσκετ και της Α1, δεν υπάρχει όραμα. Για ρωτάνε. Δεν υπάρχει όραμα ούτε για τον Αργιανό ούτε για τον Παοξή στο μπάσκετ. Ναι, εντάξει. Πάμε. Όραμα δεν υπάρχει. Παίξε με τη ΜΕΝΤ. Όταν δεν υπάρχει προοπτική της Ευρωλίγας και του πρωταθλητισμού και των ευρωπαϊκών διακρίσεων. Χωρίς όραμα δεν τον πειράζει κανέναν να πέσει με τη ΜΕΝΤ. Να βγει ένας εξιντάρης Αργιανός να το πει αυτό και εσείς. Να το πει. Καλημέρα. Ναι. Να βγει και να το πει. Καλημέρα. ΜΕΝΤ. Έλα, ΜΕΝΤ. Έλα φίλε. Έλα εγώ είμαι. Μάλιστα. Τι να σου πω, πρώτη φορά σε παίρνω κι εγώ. Είμαι από τους 5 που κάνα sold out τα 5 εισιτήρια του Ηρακλή προχθές. Ναι, μπράβο. Συγχαρητήρια. Ήρθα από το Μετρόπολης εκεί πέρα, είδα μια οργάνωση σε αντίθεση με τον Μπάχαλο που επικρατήσαμε την εκπομπή σου εκεί πέρα. Ναι. Εντάξει, από την Πολύχνη ήρθα, θα απορώ γιατί ήρθα, από περιέργεια μου ήρθα. Εντάξει. Ναι. Τι Μπάχαλο είχε εδώ, και δηλαδή θες να πεις ότι έχει μια σοβαρότητα το Μετρόπολης, έχει μια οργάνωση. Εννοείται ναι. Μια σοβαρότητα. Εντάξει, δεν κουνιόταν φίλο βέβαια, πού πήγατε και το βάλτε στα γνώριση. Φτιάχτηκε το είναι μου εκεί πέρα. Εντάξει. Από την Πολύχνη. Τι ήθελα να πω για την πόλη, τρεις πρωταθλητές φέτος, αρχή Άρης Πάοκ βλέπω. Ναι. Για τον Άρη δεν έχει πει τίποτα που παίζει η μισή ομάδα περσίνη του Ηράκλη φέτος. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Σ' ακούω. Όσο για τον Χατζινάκο που έλεγε για τα προγνωστικά, το βλέπω σε κανένα χρόνο να παίρνει γραμμή από καμία στοιχηματική και να στέλνει τους πάντες κουβά, όπως κάνουν και οι εφημερίδες τώρα. Λες, αυτό κάνουν. Φίλε, αν ήταν να πάρω γραμμή, θα είχα πάρει πολλά χρόνια που παίζω και ασχολούμαι. Εντάξει, τώρα όλα μα μπει παρμή. Εμένα με κλείνουν λογαριασμούς οι στοιχηματικές. Δεν μου δίνουν γραμμή. Όπα. Μου κλείνουν λογαριασμούς. Το κλείνουν. Ναι, δεν τους αρέσει ο τρόπος που παίζω. Ναι. Θα τα πούμε αυτά κάποια στιγμή, αν έχουμε την ευκαιρία εδώ πέρα, θα τα πούμε αναλυτικά. Θα σου πω, μακάρι, χαιρετίσμα και στο πάνελ, πέρα και στο γιατρό. Ναι, καλησπέρα. Είδα και μια επαφή με τον ξάδερφό του παλιότερα, γιατί έκανα μια δουλειά με κάτι τέντες στο σπίτι του. Εσύ έκανες τέντες, γιατρέ. Εγώ. Ναι. Ο ξάδερφός, άκουσα το όνομα και το άκουσα και στο ραδιόφωνο και λέω και το ρώτησα και μου είπε ότι είναι ξάδερφός κάπου στην Πηλαία που μένει. Ναι. Έγινε, άντε, χρόνια πολλά και πάλι, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν. Καρυπίδης λέει πονούσε το κεφάλι του τρομερά. Ναι. Τρομερό πόνο. Ναι. Πίσω και τα λοιπά, και κρανία και τα λοιπά. Τραβάει να πούμε, κάνει μια μαγνητική λέει το ρεπορτάζ. Μια χαρά τζιτζιλώνει να πούμε και τα λοιπά. Και μάλλον έπαθε λέει αυγενικό.
Τον Μπάρι θα τον αναλάβεις. Να έρθει. Βέβαια. Αναλαμβάνεις τα αυγενικά. Εννοείται. Έτσι. Εννοείται. Αυγενικά έτσι. Πάει πολύ ο κόσμος πολύ. Ναι. Εγνατία 62. 63. Έτσι μπράβο. Πέμπτος όροφος. Έκτος όροφος. Έκτος όροφος. Ναι, ναι. Ωραία. Ένα μειονίζει πάνω. Εντάξει. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα φίλε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα στα παιδιά. Παιδιά. Γιατρέ. Καλημέρα. Γιατρέ Μπανιώτη. Το Χάρη τον Μπανιώτη έχεις καμία. Ναι, εξάδελφός μου, ναι, ναι, ναι. Από Κομωτινή. Είναι καλά, είναι καλά. Ναι, είναι, νομίζω προποτζήτικο έχει κάτι τέτοιο εκεί. Είναι τα προπάει εκεί. Πού είναι, στην Κομωτινή ή Αλεξανδρούπολη είναι. Κομωτινή είναι νομίζω. Κομωτινή είναι, ναι, ναι. Κομωτινή είναι ο Χάρη. Κομωτινή. Ναι. Με τον Αλαβάντα εκεί πρέπει να είναι κουμπάρι, ε. Δεν το ξέρω αυτό να σου πω την αλήθεια. Ο Αλαβάντας Αλεξανδρούπολη είναι. Αλεξανδρούπολη είναι, ναι, ναι. Μια γκαζιά δρόμος είναι. Ναι, ναι. Ναι. Κοντά είναι. Μισή ώρα δρόμος. Με την παραζάλη μου τότε και τώρα. Και με ένα χαράλαβο πάνω κάτω λίγο παραπάνω με ήρθε ένα σύνθημα στο νου και πρέπει να το πω. Να μην είναι υβριστικό μόνο. Όχι, δεν είναι υβριστικό. Με λαχτά, λαχτά περιμένω να αστεία η άλλη Κυριακή τον Ολυμπιακό να σε δω ξανά πρωταθλητή. Άντε φιλιά και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε. Πρόσεχε το χασίσι, μην είναι νοθευμένο μόνο. Πάμε επόμενη γραμμή. Κρύες βρύσεις. Κρύες βρύσεις μην είναι. Έτσι. Πώς το βλέπεις το Νικολούλη. Έλα φίλε. Γεια σου. Γεια σου. Ε, αδερφέ, εντάξει, όλα καλά. Για πες τους τα φιλαράκια. Δεν πιάσαμε φίλε μια μισή ακόμα. Δεν πιάσαμε μια μισή. Ναι. Εμείς εντάξει τα περάσαμε τα χρόνια και περιμένουμε από τους νέους τώρα. Ναι. Άμα χτυπήσεις σάλπικα θα πάνε ή θα την κουπανίσουν. Εσύ όταν χτύπησε η σάλπικα του Πασόκ, τ' άρπαξες τα λεφτά ή δεν τ' άρπαξες. Άκρε δεν είναι ούτε Πασόκ τίποτα. Εγώ σου λέω για σάλπικα δικιά μας ελληνική. Τα παιδιά αυτά που μιλάνε τώρα εντάξει τα αγαπάμε είναι παιδιά. Θες απάντηση, θες απάντηση. Ναι, απάντηση, ναι. Δεν μπορείς καταρχήν πόσο ετών είσαι, αν επιτρέπετε. 57. 57, για 82 ακούγεσαι. Εντάξει, το ξέρω, μην το πεις και προχθές. Καλά, είσαι καλώς ορισμένος. Δεν μου λες τι δουλειά κάνεις. Τα παιδιά εγώ ρωτάω που μιλάνε. Τα παιδιά. Άμα χτυπήσει σάλπικα, τι θα κάνουν. Θα σου πω εγώ. Χτύπησε σάλπικα και πήγαν 1 εκατομμύριο παιδιά στο εξωτερικό γιατί εδώ τους δώνατε τα τέτοια σας για μισθό. Αυτή είναι η σάλπικα. Ναι. Μαζί τα φάγαμε. Μαζί τα φάγατε, ναι. Ναι. Τα φάγατε μια χαρά, ρε βρωμιάριδες. Ελεηνοί τύποι, τα φάγατε και μιλάτε για τα παιδιά, ρε ελεηνοί. Κάνατε τα λαρίκια σας, τα σαπίσατε από τα τσιγάρα. Κουμαρτζίδες, να πούμε. Μιλάτε για τα παιδιά, στραβώνεις και το στόμα. Μια, 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 μια. Με στραβώνεις το στόμα. Καλά κάνω, ρε. Έχεις μούτρα, έχεις μούτρα να μιλήσεις για τα νέα τα παιδιά. Σάλπικα. Κατασπαλάξατε, φάγατε τα λεφτά. Ρε μάλια να πούμε και μιλάτε για τα νέα παιδιά. Όχι ρε, θα φύγουνε στο Βέλγιο και θα πας εσύ με το λαρίκι το στραβό να έρθουν οι Τούρκοι να σε κάνουν το πισινό σαν το πηγάδι του Μέλι καλά ρε. Κατάλαβες. Πάμε ούστα από εδώ ρε από εκεί πέρα. Τρόμπα Μαρίνα. Ούστα από εδώ. Ούστα από εδώ. Κάνε μια λαρυγκοσκόπηση γιατί το λαρίκι σου δεν το ακούω πολύ. Ναι, ναι. Ναι, γλυκό μου αγόρι που τάπιες το βράδυ και ήρθες να με το παίξεις άντρας. Ποιος θα πάει να πολεμήσει, ρε. Εδώ μας πήραν τηλέφωνο ότι θα βάλουν βόμβα στο Μετρόπολης και κατουρηθήκαν από το φόβο τους όλοι εδώ πέρα, ρε. Πότε γίνεται. Το μεσημέρι. Κατάλαβες. Πού να πάτε, ρε. Εδώ έβγαλε μια ανακοίνωση θύρα 4 και τρέμετε να κάνετε κριτική, ρε. Θα μπουν οι Τούρκοι εδώ με τον Ερντογκάν, με τις μητάρες, τις μελιτζάνες και τις αυτάρες. Θα πάνε στο αμπάλεμο οι Έλληνες. Άμα δεν στείλει ο Αμερικάνος τα όπλα, ποιος Έλληνας θα πάει στον πόλεμο, ρε. Εδώ κατουρά στην τουαλέτα και τα κάτουρα είναι έξω από το γκάδο να πούμε. Πλάκα κάνετε να πούμε. Καλημέρα φίλε. Πολεμή με κάτι κουμπάκια γίνονται πλέον. Δεν γίνονται με. Να πάμε πολεμείς. Με άλλον τρόπο πλέον γίνονται πόλεμος. Είναι άκυρο αυτό που λέει. Καλημέρα, καλημέρα. Άστο να μπορεί πλάκα τον κάνω. Το ξέρω. Καλημέρα, ναι. Ναι. Έλα. Έλα φίλε. Έλα, Σαράντος εδώ λέω. Σαράντος. Ναι, Σαράντος. Να είσαι καλά. Να είσαι υγιής. Μη. Καλά, εντάξει, ρε, σου εύχομαι. Δεν θέλω να είμαι καλά, δεν θέλω να είμαι υγιής. Εντάξει, εγώ σου λέω τις ευχές μου. Ήσουν ο τελευταίος που είδα την Τετάρτη το βράδυ και μου είπες καλό ταξίδι στην Καβάλα
Και από τότε είμαι με 39,5 πυρετό να πούμε στο κρεβάτι. Να πούμε, καταβεβλημένο να πούμε. Στην Ελευθερούπολη είσαι, Σόγαμπρο. Όχι ρε, όχι ρε, ήταν να φύγω και ήσουν ο τελευταίος που με ευχήθηκες να περάσω καλό τα τραγούδια. Δεν χαίρεσαι που γλίτωσες η Ελευθερούπολη. Το πιο... Είμαι άρρωστος στο σπίτι ρε. Η γυναίκα σου πήγε μόνη της, σ' άφησε και έφυγε. Όχι ρε, πού να φύγει. Τι? Είμαι άρρωστος στο σπίτι. Και σε περιποιείτε, βέβαια. Γελάς. Λοιπόν, να είσαι καλά, έτσι καιρός. Αυτά ήθελα να πω. Κοίτα, μην ξαπλωθείς ανάσκελα, σαν τον πώς το λένε. Θα με στείλει, θροπουλάνεση, θα με στείλει. Σαν το μαλάτο και με την πνευμονία, να πούμε. Λοιπόν, περαστικά. Φιλιά στο πάνελ και στο Γιάννη. Περαστικά μας. Έγινε, να είστε καλά, φιλιά. Δεν κάνει καλή ζωή κι αυτός. Τρώει τσαπατσούλικα, πίνει τσαπατσούλικα, καπνίζει τσαπατσούλικα. Α, το DNA είναι καλό, δεν έχει ανάγκη. Είναι καλό το DNA. Άμα είναι καλό το καλό DNA έχει. Καλή εκπομπή από τον Κλόπ που είναι στη Γερμανία ο Κλόπ. Ο σωσίες του Κλόπ. Στο δάσκαλο Χιλιτήρη, στον κουρού Βασίλη και στον κύριο γιατρό. Θέλω και μέσω εδώ να ευχηθώ στο μεγαλύτερο ιντρικαδόρο των FM να συνεχίσει να τυρανάει συνεργάτες και αθλητικά δρόμενα με εσωτερικό ύφος και αριστοφανικό ήθος που λίγοι αφουγκράζονται πάντα γερό ιστερόγραφο. Τώρα εκπομπή στο Χατζινάκο. Ναι. Καλημέρα στον επόμενο κύριο. 63 γιατρέ. 63. Ακούτε. Έλα, φίλε, ναι. Ναι. Μιλάω εγώ, συγγνώμη. Ναι. 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 Τρία πράγματα, αυτό που λένε τάχει. Να πείτε ό,τι πρώτον, να αφήσουμε τα παιδιά κατά μέρος, γιατί αυτή η καραμέλα διανθίζει έτσι πολύ συχνά στα στόματά μας. Όχι, δε... σεβασμό στα παιδιά τα νέα. Σεβασμός. Των προκεχωρημένης ηλικίας, ναι. Γιατί στα αδιέξοδα των παιδιών, ναι. Η ηθική αυτούργη μας την είσαι. Εμείς οι κόπροι, βέβαια. Με τις ολέθριες επιλογές μας, ψηφίζοντας επί μία μεταπολιτευτική ιστορία, λαμού για κλέφτες, απατεώνες και προδότες και αν θέλουν. Ωραία τα λέω, φίλε. Σήμερα λοιπόν ζητάμε εμείς ευθύνη από τα παιδιά και κρίνουμε τα παιδιά. Ας κρίνουμε τους εαυτούς μας πρώτα που φέραμε τα παιδιά σε αυτά τα αδιέξοδα τα ολέθρια. Βέβαια. Και μετά ας κρίνουμε τα παιδιά. Ναι, σωστά μιλάει ο κύριος. Βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, δεύτερον, εγώ αδερφέ δεν μπορώ, είμαι Έλληνας του εξωτερικού. Είμαι καθηγητής. Πού είστε, ποια πόλη είστε? Είμαι στα Εμμυράτα, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και διδάσκεται εκεί η αρχαία ελληνική ιστορία, τι κάνετε? Ναι, στο Πανεπιστήμιο. Μπράβο, τα θερμά μου συγχαρητήρια. Να είστε γερός. Πείτε μου. Δεν βαριέσαι, η Ελλάδα πονάει όπου και να είσαι, αδερφέ. Απλά να ρωτήσω το εξής. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω με βάση την κοινή λογική αυτές τις κρίσιμες ώρες την ανακοίνωση της θύρας 4. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω πολύ. Να βγει κάποιο παιδί ευγενικά, εγώ βλέπετε είμαι κόσμιος, έτσι, αν και ζω με το όνειρο, είμαι 60 χρονών, ζω με το όνειρο να ξαναζήσω τον τίτλο στον ΠΑΟΚ και να εμπεδώσει αλλά έτσι τεκμηριωμένα από πού εκπορεύεται αυτή η ανακοίνωση, σε τι αποβλέπει, βλέπετε, για ποιους αδιαφορεί. Βλέπετε μέσα σε αυτή την ανακοίνωση βάσει της πνευματικής σας διάβγειας ότι κρύβει μυστικά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε εμείς κατά κάποιο τρόπο. Όχι, αδερφέ. Το μόνο το οποίο βλέπω είναι μια εσωτερική παρόρμηση πάρα πολύ επιπόλαιτη στιγμή. Γιατί τελικά ο αθλητισμός στην Ελλάδα νοσεί όπως νοσούν όλοι. Όλοι οι τομείς, ναι. Έτσι. Εγώ δεν ξέρω, εγώ δεν οφείλω σε κανένα τίποτα να δω την ομάδα μου να χάνει τον τίτλο. Επειδή κάποιος έχει τη μούρλα ή τον έπιασε η άβρα, ας πούμε, να αντιτεθεί στην ανακοίνωση διοικήσεως ή να πάει να δημιουργήσει τον όποιο τσαμπουκά δίκιο. Θα μπω μέσα γιατί έτσι γουστάρω. Δεν έχει κανένα δικαίωμα. Ναι. Όχι θύρα 4, θύρα 2, ρίζα 3. Πες την όπως θες. Ναι. Κανένας δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Mm-hmm. Δεν μου λέτε. Έτσι. Μήπως εδώ η θύρα 4 παίρνοντας λίγο άβρα κατά κάποιο τρόπο εξουσίας πήγε στα Γιάννενα, τσουλατσάρισε, έκανε και της ήρθε λίγο απότομο το να μην πάει στη Λαμία. Δηλαδή να βάλουμε και αυτή την πάρα. Ναι, ήδη σε απολογία ναι. Αυτή για αυτή την ενέργεια. Ναι. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι. Βέβαια οι δημοσιογράφοι καθησυχάσουν τον κόσμο και λένε ότι δεν πρόκειται να επεκταθεί πέρα προστίμου. Έτσι λέει ο Δομαίδης. Εγώ σε αυτόν τον τόπο, αδερφέ, πιστεύω ότι δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Α, λέτε δηλαδή ότι εδώ πέρα δεν υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν ισχυροί, ανίσχυροι. Δεν ξέρω αν αύριο μεθαύριο τι υπόγεια ρεύματα και νήματα μπορεί να κινήσει ο Μελισσανίδης. Ο οποιοδήποτε Μελισσανίδη, δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο. Μου είπε εμένα. Έτσι τα συμφέροντα τη ομάδα θα προωθήσει και θα προαγάγει. Εμείς πώς μπορούμε να προστατεύσουμε μια ομάδα η οποία πάει στη Λαμία τουλάχιστον με βάση την κοινή λογική να κάνει περίπατο.
πάμε να την καταστρέψουμε, δεν κατάλαβα. Αυτό δηλαδή... είπα το μεσημέρι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πάει να πολεμήσει, με... να κάνει πόλεμο στο μάτς με τις Λαμίες, δεν το χρειάζεται τον πόλεμο. Δηλαδή είναι ένα μάτς το οποίο είναι μια ομάδα δύο κλικ κάτω από τον ΠΑΟΚ, η λογική λέει ότι θα την κερδίσει. Δεν χρειάζεται ο ΠΑΟΚ να πάει σε πολεμική, αυτό λέτε και εγώ αυτό είπα, δεν ξέρω αν λέμε την ίδια ατάκα, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς αυτό λέω, να μην καθυστερώ, να μιλήσουν και οι άλλοι. Σας ευχαριστώ πολύ για την καλημέρα μου. Καθηγητή, χάρηκα πολύ που τα είπαμε, να είσαι γερός, να είσαι γερός. Ωραίος ο καθηγητής. Εντάξει, αλλά με τη γλώσσα της λογικής μιλάει ο κ. Καθηγητής. Αρχαία ελληνική αλλά... ιστορία διδάσκει στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πολύ ωραίο. Ο παδός έχει τη δική του λογική και θέλει να είναι κοντά στην ομάδα του. Δηλαδή τι θα πει λογική, ρε φίλε, εδώ υπάρχουν νόμοι. Γουστάρεις, λέει, είμαι πρώτος, πάω για πρωτάθλημα, θέλω να είμαι δίπλα στην ομάδα μου, ρε παιδί μου. Έτσι ναι. Γουστάρω, λέει ο παδός. Και εγώ γουστάρω να πω σε ένα μπαρ, να τρώω ξανά βρωμόξυλο σε δύο-τρεις. Τι θα πάει να πει, γουστάρω. Σου λέω τώρα. Καλημέρα. Η λογική πώς θα γίνει, το γουστάρω. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα, Κωστά. Καλημέρα, φίλε, με τη μεταλλική φωνή. Εγώ είμαι τώρα, έτσι. Βέβαια. Αντώνης, έλα, τι κάνετε, καλησπέρα σε όλους. Με πήρες τηλέφωνο την ώρα που γυμναζόμουν, εσύ ήσουνα. Ναι, να σου πω τώρα κάτι. Ναι. Καλά έκανες και γυμνάζος. Ναι, ναι. Εσύ δηλαδή, ρε φίλε, τώρα είσαι ο ιδρυγκαδόρος, εσύ. Όχι μωρέ, τι ιδρυγκαδόρος είμαι. Τι είπαμε. Όχι. Άκου εμένα που είμαι ιδρυγκαδόρος όμως. Να σου πω ένα σενάριο φαντασίας ή οτιδήποτε άλλο. Ναι. Κώστα και τα παιδιά εκεί. Κώστα ειδικά, ας πούμε. Ναι. Άμα χάσει το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ποιο κόμμα χάνει ψήφους, ειδικά στο δεύτερο διαμέρισμα της Ελλάδος, μεγαλύτερο της Μακεδονίας? Ο ΣΥΡΙΖΑ. Ορίστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνει. Και άμα χάσει το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ, ποιο κόμμα κερδίζει ψήφους στο δεύτερο μεγαλύτερο διαμέρισμα εκλογικό της Ελλάδος? Επειδή η Νέα Δημοκρατία είναι, να πούμε, loser και έχουν ένα αρχηγό ο οποίος, να πούμε, άμα το στείλει να πουλήσει παγωτό, μπορεί να πουλάει λουκουμάδες. Παραδοσιακά, Κώστα, τι είναι η Μακεδονία? Η Μακεδονία... Τώρα πώς συνδέεται το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ? Η Μακεδονία τίνει προς την ψηφία. Θα σου πω τώρα εσένα, φίλε Χατζηνάκο, μισό λεπτάκι. Τι είναι, πώς συνδέεται με τις ψήφους στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ? Τι είναι προς την δεξιά? Ο κύριος Σαββίδης ανοιχτά με ποιο κόμμα είναι? Με τον κύριο, είναι με τους κομμουνιστάς. Πάμε αλλού τώρα, αφήστε το, αυτό ήταν ένα σενάριο φαντασίας. Ωραία. Για να δούμε ποιος είναι ο ιντρικαδόρος εδώ τώρα, γιατί σε είπανε ιντρικαδόρο. Εντάξει, φάει μου το πρωτοτύπο. Νοοτροπία μικρής ομάδας ο ΠΑΟΚ, όσο και αν νομίζουν οι φίλοι ότι εγώ το λέω επίτηδες. Γιατί... είναι η αλήθεια. Γιατί το λες αυτό, Δεν μπορεί ως οργανισμός να αποφασίσει ότι είναι κακό να πάνε οι οπαδοί στη Λαμία. Το... είναι όμως πολύ ενδιαφέρον κομμάτι αυτό, Κώστα, να το δούμε, και απότοκο των λίγων τίτλων που έχει πάρει μέχρι τώρα. Ναι, αυτό που... δεν μπορούν ναι, να βρουν άκρη και θα πω στο φίλο που μίλησε πριν για την Νικολούλη ναι, ότι θα τη βάλουν να ψάχνει τον ντάμπλ στο τέλος. Η Νικολούλη. Είπε, γιατί βλέπω, Νικολούλη λέει τώρα. Ναι, ναι, αν πάνε στη Λαμία τα παιδιά αυτά, ας φύγω από εκείνο το κομμάτι. Και εγώ βλέπω, Νικολούλη. Δεν μου λες πόσες πλαστικές να έχει κάνει αυτή η Νικολούλη. Έκανε ωραία είναι, να ξέρεις, έχει σπουδάσει ψυχολογία και είναι γάτα. Και εγώ άμα κάνω 7-8 πλαστικές και εγώ ωραίος θα γίνω. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Το πρώτο κομμάτι, έτσι το είπα, για τα διαμερίσματα τα εκλογικά, γι' αυτά δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Για την νοοτροπία ήθελα να μιλήσω, που δεν μπορούν να κανονίσουν να μην κατέβουν, αν είναι δυνατόν. Πάτε για ένα πρωτάθλημα μετά από 35 χρόνια. Και δεν μπορείτε να, ρε παιδιά, να αποφασίσετε ότι δεν είναι σωστό να πάτε εκεί κάτω. Εγώ εκτίσιμαι. Ναι. Λοιπόν. Αυτό βέβαια δείχνει και ότι ο ΠΑΟΚ, σαν εταιρεία με την Θύρα 4, η σχέση τους, ας πούμε. Δεν είναι μόνο η Θύρα 4. Δεν είναι σε επικοινωνία καλή, να πούμε. Δεν αυτό, είναι μόνο η Θύρα 4. Είναι απότοκο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό έχει λίγους τίτλους ο ΠΑΟΚ. Γιατί πάντα είχε κόσμο, είχε μεγάλους παίχτες. Δεν βλέπεις τώρα, πάνε μάλλον αυτοί για πρωτάθλημα και δεν μπορούν να αποφασίσουν. Μέχρι τελευταία στιγμή κάνει κακό στην ομάδα αυτό το πράγμα. Πώς να σου το πω τώρα. Ναι. Κάνει κακό στην ομάδα. Στο τώρα. Πρώτο γύρο το μάτς Λαμία Ολυμπιακός που έγινε μετά το Λαμία ΑΕΚ, έγινε για λόγους, ή το ένα από τα δύο, έγινε για λόγους fair play ξανά στο Περιστέρι? Ή γιατί δεν ήταν το γήπεδο έτοιμο? Γιατί εγώ νομίζω, έχω την αίσθηση ότι πρέπει να γίνει για λόγους fair play. Άρα με αυτή τη λογική ο ΠΑΟΚΣ πρέπει να απαιτήσει να γίνει και το μάτς το δικό του στο Περιστέρι. Ναι. Με κανονικά, με κόσμο του ΠΑΟΚ. Αυτό λέει η λογική, έτσι. Ναι, εντάξει. Άλλο όμως αυτό. Και αυτό που... με τις έδρες, κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Ναι, πρέπει, εντάξει. Αν μια ομάδα ξεκινήσει να παίζει κάπου εξόριστη, όχι τώρα όμως να λυθούν όλα που πάει όλα τα μάτς εκεί. Όχι ναι, μερικά μάτς και να δημιουργούνται και να μην υπάρχει ανταγωνιστικότητα σε αυτό το θέμα. Ναι, αλλά τώρα που πάει ο ΠΑΟΚ. Αν παίξει τις πρώτες αγωνιστικές στο γήπεδο του Περιστερίου, θα παίξει όλο το πρωτάθλημα εκεί. Ναι, όχι μερικά μάτς εκεί και μερικά άλλου. Έτσι θα έπρεπε να υπάρχει.
Και να ισχύει. Πάει ο ΠΑΟΚ για πρωτάθλημα τώρα θα λυθούν όλα. Πρέπει όχι, να λέμε, λυθούν. Λέμε τώρα. Δηλαδή αν πάνε στη Λαμία τώρα θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Με αφορμή το λέω αυτό. Τώρα ο ΠΑΟΚ ποια σημαντικά παιχνίδια ρε Κώστα έχει δώσει. Εννοώ στα ίσα παιχνίδια. Ξέρεις τι εννοώ στα ίσα παιχνίδια. Λάρισα, Λάρισα. Και είδατε, εσείς τώρα εκεί πάνω όλοι οι Θεσσαλονικοί συμμάγκες ότι σε θέμα ομάδος είναι πιο πάνω ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Και δεύτερον. Το τελευταίο παιχνίδι με τη Λάρισα έδειξε και πολύ δεύτερον, έλα τώρα τι έχει παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει παίξει ακόμα. Με τον Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ θα δείτε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Μόνο με τη φανέλα του Ολυμπιακού και τη φανέλα της ΑΕΚ θα δείτε ποιος είναι ο ΠΑΟΚ τώρα. Αφήστε τα αυτά, με συγχωρείτε για τον τόνο, σας εκτιμώ. Όλους εκεί δηλαδή πέρα. Αυτό τον Ολυμπιακό, τον έξι. Αυτό τον Ολυμπιακό δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον κερδίσει. Και καλά σου είπα άλλος πριν. Δεν μπορεί. Όχι ρε εσύ Κώστα, γιατί αν τέσσερις παίχτες από αυτούς πιάσουν μια καλή απόδοση, είναι δύσκολο γιατί τον ΠΑΟΚ δεν τον έχω δει εγώ ακόμα να παίξει στα ίσα μπάλα με κάποιον. Όπως έπαιξε χθες η ΑΕΚ με τη Δυναμό Κιέβου, που κάνετε ερώτηση, ότι δεν βλέπετε. Τελευταία ερώτηση. Τη φόρμα του Ολυμπιακού τη μετράς ότι είναι down βιολογικά? Τι να μετρήσω ρε Κώστα, ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Τι μου λες τώρα, τι να μετρήσω? Τι να μετρήσω τώρα? Αυτή δηλαδή. Αν πάει ένας προπονητής εκεί, σαν τον Αλέφαντο, και αρχίζει και τους μιλάει για τον Καραϊσκάκη, για ένα παιχνίδι μπορεί να βγουν και να παίξουν. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι εύκολα όταν παίζεις με τον Ολυμπιακό ένα ντέρμπι. Μην το βλέπουμε όπως θέλουμε. Ούτε από τη μία ότι το μάτς ανοίξει 3-0, ούτε ότι ο Ολυμπιακός αρθεί και να περάσει μόνο. Δεν είναι καλύτερο ο Ολυμπιακός. Η φόρμα του Ολυμπιακού και η φόρμα του ΠΑΟΚ σήμερα που μιλάμε. Είναι να πάω Ολυμπιακός, άσε τις φόρμες και τις ξεφόρμες αυτά τα παιχνίδια. Κώστα, εδώ είναι το λάθος σου. Ένα ντέρμπι είναι ντέρμπι. Δεν έχει παίξει ακόμα Κώστα, για να ξέρεις. Έγινε. Τα λέμε, θα δούμε. Λοιπόν, αυτό. Εγώ αυτό βλέπω τον ΠΑΟΚ σε καλή φόρμα, σε καλό δρόμο, σε καλό φεγγάρι. Με ποιες ομάδες τους είδες βρε Κώστα? Κάτσε να τους δεις με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό και θα σου πω. Τότε ναι, και εγώ θα βγω και θα πω ναι, όντως. Γιατί λέτε και το άλλο. Μπορεί ο ΠΑΟΚ με δυο ισοπαλίες να πάρει το πρωτάθλημα με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Άλλο αυτό. Ναι. Το θέμα είναι η μπάλα που θα παίξει δύσκολα, μέσα και θα παίξει με ομάδες σαν και αυτό. Δεν παίρνει πρωτάθλημα. Άκου να δεις και τελειώνουμε. Ο ΠΑΟΚ από το Σεπτέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο έχει ανεβάσει σε φόρμα μεμονωμένα και γενικά το 80% της ομάδας του. Πάμε, ωραία. Πάμε στο, εκτός από το Μάτος που έχει μια πτώση σε φρεσκάδα, την οποία τη βλέπω εγώ εδώ και ένα μήνα, ο Μάτος έχει ανεβάσει. Έχει ανεβάσει Βιερίνια, έχει ανεβάσει Μακ λίγο. Μακ έχει, που τον είδες ανεβάσει. Τον έχει ανεβάσει, έχασε κιλά. Έχει ανεβάσει Βαρέλα πολύ. Βρε, έχει, αυτά τα βλέπεις. Ναι. Επειδή έβλεπε τον ΠΑΟΚ μια ζωή στο κάτω του. Ναι. Ούτε το μισό που έχει παίξει ο Μπακάκης δεν έχουν παίξει όλοι αυτοί που μου λες. Απλά τους είδες να παίζουν με φιλικά σωματεία. Αυτό σου λέω και πρόσεξε. Εύχομαι να έχεις δίκιο στο τέλος. Πρόσεξε λίγο. Επειδή τους έχει δει με φιλικά, ναι, εγώ ξέρω με τι φιλικά τους έχω δει. Και επειδή τα ξέρεις τα λέω. Και τα έχω πει κιόλας. Και αυτό θέλω να σου πω, δεν τον έχεις δει. Δηλαδή, έχει παίχτη, δηλαδή αν τους βάλουμε έναν δίπλα. Και τον Πασχαλάκη ακόμα που τον έχει αδυναμία, γιατί και εγώ έχω στον Μπάρκα. Έναν να βάλουμε τους παίχτες της ΑΕΚ με τους παίχτες του ΠΑΟΚ. Ποιον να βάλεις τώρα, τον Λιβάγια, τον Αραούχο, να βάλεις πίσω ποιον, ακόμα και τον Χουλτ που πήραμε τώρα. Τον Τζιντότα να έχεις αδυναμία, κλείσε, τα λέμε. Ορίστε. Τον Τζιντότα να έχεις αδυναμία. Καλώς. Πολύ καλύτερος του Μπάρκα, αλλά πιστεύω. Αλλά ακόμα και εκεί κάνετε λάθος ρε παιδιά, δεν έχει παίξει ακόμα ο ΠΑΟ. Okay. Χθες η ΑΕΚ έπαιξε με τη Δυναμό Κιέβου και πήγε να τη δαγκώσει στο δεύτερο ημίχρονο. Σκύλα ήτανε, κλείσε. Άντε γεια σας, να είστε καλά. Ο Τάσος από το Κιλκής θέλει το τηλέφωνό σου γιατρέ, μετά την εκπομπή θα μιλήσουμε γιατί κάτι αυχενικά μου έβγαλε λέει. Και ένας φίλος ακόμα στέλνει ένα μήνυμα, πάρει ξανά τηλέφωνο. Μια σκέψη για τερματοφύλακα, τον Αναγνωστόπουλο, πώς τον βλέπεις? Όχι τόσο εκρηκτικό, καλός. Έχει μέλλον. Ναι. Και σωματικά δυνατό ναι. Παιδί, ψηλός, ναι. Δυνατός. Ναι. Δεν έχει την έκρηξη του Πασχαλάκη. Άμα δουλέψει, πρέπει να δουλέψει. Πιστεύω, άμα δουλέψει. Πρέπει να δουλέψει. Μπορεί πάρα να πολύ. Κάνει μεγάλη καριέρα του. Πρέπει παιδί. Να δουλέψει. Μακάρι να τον δουλέψουν. Ψιλοαδούλευτο τον βλέπω. Καλός. Σαν εικόνα καλός. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα. Εγώ καλησπέρα. Μιλάω. Και ένα έχει κρίση πανικού. Δύο. Καλησπέρα, εγώ μιλάω. Έλα, φίλε, ναι. Καλησπέρα, γεια σας. Καλώς. Μελένα Δημήτρη και τηλεφώνω από Χαλκίδα. Τρελά νερά. Τα τρελά νερά, παλαβιάριδες, κόκκινο σπίτι, ναι.
ΠΑΟΚΑΡΑ. Έτσι, εννοείται. Εκεί όλοι ΑΕΚ είναι, καταρχάς, έξω, οι περισσότεροι είναι... Έχει, ναι, έχει αρκετούς ΑΕΚ. Πολλούς ΑΕΚ. Αλλά οι περισσότεροι είναι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί. Αλλά του ΙΣΑΕΚ στην Εύβοια έχω πάθει ζημιά και με τα χωριά που είναι και πρόσφυγες, θα πούμε πολύ. Ναι. Έχει, έχει, ναι, όντως. Ειδικά βόρεια επάνω εκεί, ας πούμε, έχει πολλούς. Είναι όντως έτσι όπως τα λέτε. Αλλά εντάξει, έχουμε φάει και ξύλο, αλλά δίνουμε κιόλας. Αθλούμαστε, κάνουμε λίγο kickboxing μαχητικό αρκετά χρόνια, οπότε αμυνόμαστε και προστατευόμαστε και λίγο. Okay, λοιπόν, okay. Καταρχάς για τον προηγούμενο φίλο, επειδή μου λέει για Αραούχο και τα λοιπά, θεωρώ ότι δεν παίζει κανένα Αραούχο και δεν παίζει όπως δεν ήταν ο περσινός Αραούχο που είδαμε. Έτσι θεωρώ εγώ. Φέτος είναι πεσμένος πάρα πολύ, ο Λιβάγια είναι η έκπληξη. Βεβαίως. Στην ΑΕΚ. Συμφωνώ απόλυτα. Επίσης θέλω να σας πω ότι η χθεσινή σας εκπομπή μου άρεσε πάρα πολύ. Το βράδυ. Εκτός, το βράδυ, το βράδυ μιλάω πάντα. Εκτός αν εξαιρέσουμε έτσι οι δύο-τρεις που πήραν οι οποίοι ήταν off τελείως. Ένα τέταρτο μας έκανε μια κοιλιά, να πούμε. Ναι. Ήταν πάρα πολύ καλή εκπομπή και πολύ ενεργητική. Δηλαδή ήτανε, την άκουσα όλη. Και ήμουνα και στην Τζίτα. Ήταν πάρα πολύ καλή εκπομπή. Εγώ θέλω στην Τζίτα να είναι όλη μέρα οι εκπομπές. Στην Τζίτα. Έτσι ήταν πολύ καλά. Βέβαια θα μου πείτε βράδυ είναι και πόσο άλλο να είναι στην Τζίτα. Και ειδικά να δουλεύει κιόλα. Αλλά ήταν πολύ καλή. Αν μ' άρεσε. Καταρχήν για να είναι άλλο στην Τζίτα πρέπει να είμαι πρωταγό στην Τζίτα. Έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Έτσι. Ήθελα αυτό να το πω γιατί δεν έχω να κερδίσω τίποτα, ούτε σας ξέρω. Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας, ειδικά την βραδινή. Πώς μας ανακαλύψατε, κατά λάθος? Όχι, είμαι με φαν του Καμόρα. Α, είσαι δηλαδή... καμωρικός, ναι. Ναι. Έχω βάλει, δηλαδή έβαλα και ίντερνετ, ας πούμε, μόνο και μόνο για να ακούω ΠΑΟΚΑΡΑ και επειδή εδώ πέρα με έχουν ζαλίσει. Έτσι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Και τους είπα ότι η σειρά δεν πάει έτσι πλέον. Η σειρά πάει ΠΑΟΚ, πάει ΑΕΚ, έτσι. Κάποιος Ολυμπιακός και ποιος Παναθηναϊκός, τώρα, θα ρωτάμε στο τέλος. Ναι. Λοιπόν, επιτρέψτε μου πριν κλείσετε να σας ενοχλήσω και λίγο. Είπατε την Κέρκυρα άσο τη δώσατε. Δεν μ' αρέσει ο Απόλλωνας. Θα ήθελα τα προγνωστικά σας για 2-3 ομάδες να σας κάνω μια ερώτηση, εάν θέλετε και αν έχετε χρόνο. Ναι, φυσικά. Μην μου μιλάς στον πληθυντικό, δεν μπορώ. Ντρέπομαι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, για την Κέρκυρα παίζει. Η Κέρκυρα με τον Απόλλων και είπατε άσο στο 2.40. 2.40 είναι αυτό τώρα, ναι. Είναι μια πολύ καλή απόδοση. Θεωρείτε τον άσο μέχρι 2 γκολ ή πάνω από 2 γκολ? Θεωρώ κάτω από 2 γκολ. Δηλαδή, ναι, θεωρώ κάτω από 2 γκολ. Ας πούμε 1-0. Το 1-0 είναι πιο λογικό. Άρα λοιπόν, μέχρι 2 γκολ. Ναι. Ωραία. Αστέρας Ατρόμητος. Κειμένομαι, να σας πω και την άποψή μου, σας ενδιαφέρει, στα περίπου 2-3 γκολ. Γιατί θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες μπορούν να πετύχουν γκολ. Παίζεις με τα γκολ, 2-3 γκολ είμαι και εγώ. Σωστό. Ναι. Πολύ ωραία. Να το σημειώσω. 2-3 γκολ. 10 ευρώ είναι. Θα τα ρίξω. Ένα ποτό. Αν κάτσει, να σας πω και ένα ευχαριστώ. Αν δεν κάτσει, δεν χάσαμε το ποτό. Λαμία ΠΑΟΚ είναι ένα διπλό για και μένα. Το βλέπω πολύ δύσκολα. Πολύ χι βλέπω τη Λεβαδιά με τον Δέλα. Πολύ χι το βλέπω αυτό. Και μάλιστα η στοιχηματική εταιρεία που είδα σήμερα, ας πούμε, το είχε πολύ κάτω από το 3, στο 2.70 το είχε. Που σημαίνει ότι μπορεί να πέσει κι άλλο αυτό που λέει τα value που μπέτει ο Χατζινάκος. Αυτή τη στιγμή το βλέπω στο 3. Ο Πανετολικός θεωρώ ότι δύσκολα θα χάσει. Ναι. Άρα το χ λοιπόν είναι ο πρώτος λόγος που συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή αν έπαιζα, μου πες, βάλε θα το παίζατε πάνω από 2 γκολ, κύριε Κώστα, ή κάτω από 2 γκολ? Στο 1-1 θα το έβαζα. Στο 1-1. Μέχρι 2 γκολ δηλαδή. Στο 1-1, ναι. Στο 1-1. Μάλιστα. Λοιπόν, και την ΑΕΛ με τον Παναθηναϊκό. Διπλό. Πολύ καλή απόδοση εδώ το διπλό. Διπλό. Ο Μιστακίδης δεν θα παίξει. Έχει παίξει, δεν παίξει. Λέει, πάνω, έχει κάτι με το μηνίσκο να καθαρίσει. Να αυτό κάνει, το παιδί, λοιπόν, να πούμε, τι κατέμικο να πούμε. Αυτό το παιδί. Και πήγαινε πολύ καλά στον ΠΑΟΚ, ρε γαμώτο. Δηλαδή τον έβλεπα κινούμενο, αυτά έβαζε και. Εγώ αν ήμουν στη θέση του Μιστακίδη, θα έβλεπα το έργο και θα πήγαινα να γίνω προπονητής. Ναι. Θα πήγαινα να το βρω. Οπότε μιλάμε για διπλό του Παναθηναϊκού. Διπλό του Παναθηναϊκού. Μια τριάδα τέτοια. Δηλαδή, χ θα είχα τον Πανετολικό, διπλό. Εμένα η τριάδα μου είναι διπλό η Λάρισα, χ ο Πανετολικός και άσο η Κέρκυρα. Αυτή είναι η τριάδα μου εμένα. Γιατί... Μισό λεπτό. Ναι. Για την Κέρκυρα είπατε χ. Όχι, άσο την Κέρκυρα. Άσο την Κέρκυρα, μέχρι 2 γκολ. Ναι. Και εγώ την έχω βάλει. Βλέπω διπλό τη Λάρισα με τον Κούγια. Με τον Παναθηναϊκό, ναι, πρώτο διπλό του Παναθηναϊκού
και στο ναι. Χ τον Πανετολικό με, την, με τη Λεβαδιά. Αυτή είναι η τριάδα μου που θα παίξω εγώ αύριο. Λεβαδιά Πανετολικός. Μπορεί κάποιος να το παίξει 2-3 ναι. Γιατί και στη διάδα θα βγάλει κέρδος. Γιατί είναι ψηλές οι αποδόσεις. Ναι. Αν δηλαδή είναι πάνω από 2 απόδοση τα σημεία που δίνεις. Πάνω από 2 είναι όλα. Μπράβο. Θα λες στον κόσμο να το παίζει σύστημα. Ναι. Γιατί βγάζει κέρδος και με κάποια αποτυχία βγάζει κέρδος. Βγάζει κέρδος. Ωραία. Good. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπεσε. Καλό βράδυ με υγεία. Καλό βράδυ στην Χαλκίδα. Επόμενη γραμμή, μάλιστα, ναι. Έπεσε, καλό βράδυ. Ναι. Καλησπέρα, παιδιά, τι κάνουμε. Καλώς το να. Εντάξει, τώρα τι να πω. Είναι από τις περιπτώσεις που εγώ ξεκίνησα από μαρμίτα, κλασικά από τηλεόραση και μετά και κάθε μέρα περιμένω να πάει 2 η ώρα να βάλω Μετρόπολης και μετά 12 το βράδυ να βάλω πάλι Μετρόπολης. Έχεις εφιστεί να πούμε, ναι. Είστε εφισμός κύριε Ραπτόπουλε, γι' αυτό λοιπόν έκαθα και έγραψα ένα τραγουδάκι. Τραγούδι έγραψε γιατρέ. Γιατρέ, τραγούδι έγραψε. Ετοίμασε ένεση, γιατρέ. Ετοίμασε ένεση. Λοιπόν, να ζήσεις Κωστάκι και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις χωρίς τα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις πλακόνια πολλά. Και όλοι να λένε ο Ιορδάνης είναι μίασμα. Αυτά είχα να πω. Καλό βράδυ, χρόνια πολλά, σας αγαπώ όλους. Καληνύχτα. Καλό βράδυ. Τι ουσίες είναι ο ποιητής. Πάμε στον κόσμο, ρε γιατρέ. Αυτός με βελονισμό γίνεται καλά. Όχι. Λίγο δύσκολο. Δύσκολο να γίνει με βελονισμό καλά. Δύσκολο, δύσκολο. Αυτός τι περίπτωση είναι. Είναι λίγο πίσω, πώς θα το έλεγες, είναι λίγο πίσω. Είναι λίγο πίσω. Καλημέρα, καλημέρα. Ναι. Ναι. Ναι κύριε, ναι. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, να πω εγώ ένα σκεπτικό που έχω. Και δύο σκεπτικά να πεις. Άκου λέει, πιάσαμε μια μισή δεν πεις σκεπτικό. Λοιπόν, και ξέρετε τώρα, μετά το μάτι της Λαμίας. Ναι. Πόσα μάτς έχει εκτός έως ο ΠΑΟΚ και πόσα η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει 3. Ναι. Θα το δώσω ένα. Πάει Ατρόμητο, πάει Λεωφόρο. Πάει Ατρόμητο, πάει Λεωφόρο. Η ΑΕΚ έχει 5. Και καλά. Ναι. 3, δυνατά. Αλλά η ΑΕΚ έχει 5. Ναι. Πρόσεχε τώρα τι πέτυχε ο ΠΑΟΚ τώρα. Τι με πέτυχε. Αυτό που έγινε τη 2004. Ναι, τι πέτυχε. Τι πέτυχε. Πέτυχε να αποτρέψει την ΑΕΚ να είναι εκτός έδρα σε 5 μάτς. Ενώ αυτός να είναι εκτός έδρα σε 3 μάτς. Τι σχέση έχει αυτό με τη 2004 τώρα που είπες. Τι που έγινε. Συνοημένη είναι η 2004, ρε. Με το Σαββίδι, ρε. Συνονοημένη. Συνονοημένη είναι, ρε. Συνονοήθηκε. Πάτε καλά, ρε. Δεν το σκεφτήκατε αυτό, ρε. Ουά, δεν το σκέφτηκα. Βάλει το πρόγραμμα ρε κάτω και να δείτε. Δηλαδή τώρα η θύρα 4. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Άκου να δεις τώρα, πιάσαμε μια μισή. Ναι. Άκου για τον ΑΕΚΣΥ που λέει τώρα. Ναι. Οι τέχνες του ΠΑΟΚ αυτοί ναι. Είναι όλοι από ευρωπαϊκά ορδαθήματα. Ναι. Έχουν ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ναι. Μη μου συγκρίνει τώρα αυτούς όλους που παίζουν Ιντερνασιονάλε. Ναι. Και ξέρω εγώ, ο Λιβάγια που έπαιζε στο πουθενά. Ναι. Όλοι πουθενάδες τώρα. Είναι παίχτες που δεν. Τα δίνουν όλα, ναι, δυνατοί, σκληροί και τα λοιπά. Αλλά πια δεν έχουμε. Πώς θα το λέμε, πώς το λέμε, ρε παιδί μου. Τρεξίματα καλύτερα ποιος έχει. Τρεξίματα καλύτερα. Έχουμε βιογραφικό στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το βιογραφικό θα πάρει πρωτάθλημα. Θα πει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ ναι. Έχει το μίασμα του ΠΑΟΚ των περασμένων δεκαετιών. Πρώτον από τον πρόεδρό του που του ασφάλισε και δεύτερον έφερε παίχτες εγνωσμένης ευρωπαϊκής αξίας. Το είναι θαύμα που η ΑΕΚ βρίσκεται εδώ. Θαύμα. Δεν θα βρίσκεται όμως για πολύ. Ναι. Δεν θα αντέξει την πίεση. Ναι, αλλά λένε οι αξίδες, θα σκάσετε κάθε μέρα τα ίδια λέτε. Τα ίδια και τα ίδια. Και εμείς συνεχίζουμε. Μα τώρα στο τέλος γίνεται η κούραση. Ναι. Κάτσε. Τώρα όσο αντέχει ακόμα στην διαψεύδη τα πράγματα, όλα παίζονται. Τέσσερις μήνες που καθόταν, τώρα Τετάρτη Κυριακή, αυτά τα μάτς εδώ, μέχρι την Τούμπα. Άμα χάσει η ΑΕΚ δύο μάτς, τελείωσε ο τίτλος. Ή φέρει μια ισοπαλία και χάσει την Τούμπα, ο τίτλος τελείωσε, είναι bye-bye, πώς το λένε. Δεν θέλει πόλη. Ό,τι πεις. Για να δούμε βιολογικά ο Λάζαρος που είναι. Για να δούμε βιολογικά. Ναι, ο Λάζαρος δεν είναι καλά βιολογικά. Ο Λάζαρος και δεν ο Λιβάγια που είναι. Για να δούμε, ο Αραούχο. Το Μπακάκι φοβάμαι λίγο. Σουτάρει στο 80 γιατί δεν περνούσε ούτε μέσα στην περιοχή με τον Αστέρα Τρίπολης προς το τέλος. Το Μπακάκι φοβάμαι λίγο βιολογικά. Τα σούτα έκανε έξω από την περιοχή. Από τον ΠΑΟΚ ποιο παίκτη.
Από τον ΠΑΟΚ βιολογικά ποιο παίκτη φοβάσαι. Τον μάτωσε το φοβάσαι που έχει βγάλει αυτό, μόνος του. Αυτό με πρόλαβε τώρα ο Βασίλης. Κάθετε λίγο πίσω γιατί ανέβη και ο Βιερίνη για να ησυχάσει. Πάντως... Εγώ θα δώσει όλα τα ντέρμπι. Πάντως γιατί εγώ... Ο Μάτος θα σκοράρει στα ντέρμπι. Πάντως εγώ... Θα, είναι, θα σκοράρει στα ντέρμπι. Ναι, ο Μάτος... Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Μπορώ να κάνω λάθος. Όπως είπε και ο Αεξής, δεν είχε το άποψη. Φύγε. Αυτή λέω εγώ. Για χαρά. Ο Μάτος έμαθα ότι τον κάνουν πρόγραμμα αποφόρτισης αυτή την εβδομάδα. Πρόγραμμα αποφόρτισης. Καλημέρα. Ένας έμεινε. Μπορείτε για 20 λεπτά να τηλεφωνάτε στο 90-90-90. Ένας έμεινε γιατρέ. Και Χατζινάκο, ζητάει προχρεωτικά ο κόσμος εδώ στα μηνύματα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, φίλε, εσύ είσαι. Ποιος γιορτάζει σήμερα, εσύ? Κανείς δεν γιορτάζει. Κανείς δεν γιορτάζει. Δεν σε έλεγε ο άλλος χρόνια πολλά. Βλακίες έλεγε. Α, καλά, εντάξει. Καρδιτσάρα. Να μην σε δουλεύει, παλικάρι μου, αυτός έχει γενέθλια, έγινε 50 χρονών. Έχω κι εγώ γενέθλια, έχουμε την ίδια μέρα. Πενιντάρης έγινε αγόρι μου, να μην σας δουλεύει. Να το κάνετε μαζί. Βλακίες έλεγα, ε. Σύμφωνα, σύμφωνα με τους παραγωγούς του Μετρόπολη 46 με 47. Όλοι κρύβουν τρία χρόνια. Όλοι κρύβουν τρία χρόνια. Άμα τους δεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, όλοι κρύβουν τρία χρόνια. 46 είμαι. Είμαστε στον υδροχό, δηλαδή. Ναι, ρε, είμαστε στον υδροχό. Όχι, η ίδια μέρα γενέθλια. Πω, απίστευτο, απίστευτο. Αλλά καμία σχέση με ιδεολογία, απλά. Τι ιδεολογία, ρε. Εγώ δεν έχω ιδεολογία, είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Γι' αυτό σου λέω. Εντάξει, εντάξει, έχεις λίγο, αλλά τέλος πάντων είσαι λίγο. Τέλος πάντων. Εγώ δεν είμαι. Υδροχό είναι ελεύθεροι άνθρωποι, ρε. Δεν σε. Εντάξει, ελεύθεροι, αλλά μπαίνουν και σε ράγες. Ράγες. Από επιλογή, νομίζω. Από συμφέρον, νομίζω. Συνειδητά, συνειδητά, χωρίς συμφέρον. Εγώ τουλάχιστον. Σε ανιδιοτελείς, ναι. Τέλος πάντων, ίσως σου πατάει η γάτα. Ένα respect μεγάλο στην Original χθες. Τι έκανε Original, με τους φασίστες που έλεγε. Τι να πει. Ναι, το αντιναζί και... Για ποιους το έβγαλε. Για ποιους το έβγαλε. Το έβγαλε για τη Δυναμό Κιέβου γιατί είχε θύματα με την ομάδα τη Σάρτα Ματοψάξη, η περιφέρεια τη Δυναμό Κιέβου και τη Λοκομοτήβ Κιέβου, νομίζω. Είχαν φτιάξει ομάδα και του εκτέλεσαν μετά από νίκη 5-2 με ναζιστική ομάδα. Ψάξτε λίγο αυτό. Είναι καλή φάση. Ένα αυτό. Ένα δεύτερο. Άρισε να γίνει καρδίτσα. Θα σπάσουμε την απαγόρευση, πιστεύω, την Κυριακή. Ναι, σαν του παοξίδες. Θα μπείτε στην. Ναι. Κάπως έτσι. Μαρμίτα θα έρθεις Δευτέρα. Θα πάμε να πετάξουμε χαρταϊτό και μετά να έρθουμε. Μάλλον. Αυτή η βλακία πάλι με το χαρταϊτό. Τι βλακία είναι αυτή πάλι, πετάξτε χαρταϊτό. Τα έθιμα είναι για να τα τηρούμε και λίγο. Εντάξει, το ότι πετάτε χαρταϊτό 50 χρόνια πετάτε, αλλά πρέπει να το πετάξετε στην πραγματικότητα, να πούμε. Εμείς επειδή πάμε κόντρα σε έθιμα, κάνουμε εκπομπές και την πρωτοχρονιά, κάνουμε και την καθαρά Δευτέρα, να πούμε. Εγώ πετάω χαρταϊτό 37 χρόνια, εσύ 50. Είσαι λίγο μεγαλύτερο. Προπονούμε για πτώμα εγώ. Πώς το βλέπεις, μόνο αυτό, πώς το βλέπεις, θα πάρουμε κανένα χ ή έρχεται με φορά ο Άρης? Αδερφέ, στην πλάτη μου να πάρετε το χείρι πάνω, δεν μας. Έχει μάζα πάρτε. Συγγνώμη ρε φίλε, κινδυνεύεις. Φίλος είσαι, αλλά εντάξει τώρα, όχι σε αυτό το μάζ ρε παιδί. Κινδυνεύεις να πέσεις. Ναι. Παρακολουθεί προς τα κάτω πάντως, εντάξει δεν είναι. Ναι. Έφαγες πέσιμο από την οικόμενα. Ωπα. Τι έπατες ρε φίλε, 37 χρονών. Πρόλαβες να ευχηθείς? Χαίστηκες πάνω σου. Ευχήθηκες. Ήρθε η καγκάγια δίπλα και τρελάθηκες. Από αστυνομικό. Ρε χαίστον τον αστυνομικό μου. Από αστυνομικό έφαμε πέσει μου, αλλά εντάξει. Γιατί? Τη σκαπουλάρα με. Τι έκανες, τι, γιατί? Α, επειδή μιλάς, ο καλάς έκανε. Καλάς έκανε το Μάρι. Εγώ τα μιλάω στο κινητό, το βάζω στο... Ανοιχτή ακρόαση. Ανοιχτή ακρόαση. Ναι, και εγώ ανοιχτή ακρόαση είχα, αλλά τώρα. Τους βλέπω τους ανθρώπους, έχει κάνει το κόδο. Κακώς μιλάμε, καλά κάνουν και μας κυνηγάνε. Κακώς μιλάμε, κακώς. Απλά και εμείς είμαστε στα όρια της νομιμότητας. Εντάξει, καλά έκανε, γιατί έχουν χαθεί ζωές με τα βρωμοκίνητα. Καλά έκανε ο αστυνομικός τη δουλειά του. Έτσι. Λοιπόν, να είμαστε καλά επομένως και να βλέπουμε βαλίτσα και να έχει νίκης και το κίνημα. Όποιος ο καθένας το έχει στο μυαλό του και θα τα πούμε από κοντά λογικά τη Δευτέρα. Αυτό. Άντε. Με νίκης και χαρές. Για χαρά. Ένα μήνυμα λέει εδώ
Ο Μάτος είναι πονηρός και κάνει κράτη, λέει, όταν φουλάρουν οι άλλοι, όταν δεν βγαίνει το παιχνίδι, τότε δεν στο πώς χιλιάζει. Λέω 093 και δεν έχει και άδικο, γιατρέ, και Βασίλη, ότι ο Μάτος ανέβηκε και ο Βιερίνια και μπορεί να παίρνουν να αλλάξει τις κούρσες και κρατάει δυνάμεις. Τον κάνουν και προπόνηση αποφόρτισης, μαθαίνω εγώ, γιατρέ μου. Στον βελονισμό αποφόρτιση τι σημαίνει? Δεν υπάρχει αυτή η λύση. Δεν αποφορτίζεις? Όχι, όχι. Εμένα, ας πούμε, δεν με αποφόρτισες τότε που είχα πρόβλημα με τον Αυγενικό. Αν το πεις έτσι γενικά, εσύ, ναι. Εσύ σαν κόσμος, ναι, αλλά ναι. Δεν υπάρχει έννοια αυτή. Ναι. Ναι. Μάλιστα. Σαν ορολογία εννοώ. Ναι. Ναι. Πάντως μου έκανες μεγάλο καλό και με τη μύτη, να πούμε, που τις αναπνοές, θυμάσαι. Ναι, ναι. Ε? Ναι, ναι. Και το πρωί συγκλώμη και η μίξα φεύγει βολίδα, να πούμε. Ναι. Δεν στερεώνεται εκεί στο. Γι' αυτό θα σε χρειαστώ, γιατρέ. Ναι. Ναι. Κάνουμε κανένα τσεκάρισμα εδώ πέρα. Έχει τη μύτη. Το βράδυ όταν κοιμάμαι πρέπει να βάλω από μια, βάζω από μια αυτή. Εκνευριστικό είναι αυτό, ναι. Ξέρεις. Ναι. Είναι πολύ εκνευριστικό. Για να προέζει να μην είναι καλά. Ζούμε σε μια πόλη που δεν είναι και καλύτερη. Κάνουμε και ένα ηλεκτροσό, κάτι βάλε και τις βελόνες εκεί, τι θα κάνει. Έχει και αποφορτήσει το ρινικό διάφραγμα εκεί με τις αναπνοές, γιατί είναι εκνευριστικό. Πολλοί κόσμοι υποφέρει, γιατρέ. Χρόνες εγμορίτιδες, ερνίτιδες. Ρινίτιδες και εγμορίτιδες. Μόλις χαλαρώσουμε λίγο και από το μαγαζί καλοκαιράκι θα σου έρθω να το διορθώσουμε. Το καλοκαιράκι εσύ μπορεί να πεθάνει από πρισμό να πούμε το καλοκαιράκι. Πάμε, επόμενη γραμμή. Τι είσαι εσύ, ρε, τσιγκούναρα να πούμε. Χειρότερο από μένα. Χρόνο, ρε, δεν έχω, ρε. Χειρότερο από μένα, χρόνο δεν γίνει. Έχω, ρε, τα λεφτά. Είναι το πρόβλημα για την υγεία και εσύ. Αυτό είναι καλό που δεν έχουμε χρόνο. Αυτό. Δεν θα πάθουμε ψυχολογικό ποτέ. Αυτό είναι σίγουρο. Καλημέρα. Το φορτώνουμε σε άλλου, δεν πειράζει. Μπράβο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Ραπ. Μάλιστα. Βρε, ραπ. Ναι. Βρε. Καλέ, βρε. Στέλνω ένα μήνυμα στο Χανουμάκι. Είσαι και χιουμορίστας, Χανουμάκι. Ναι, ναι, το Χανουμάκι, το Χανουμάκι. Κόπηκες, Χανουμάκι. Άμα σε πουν Τούρκο εσένα, σε κόβω. Άμα πού σκουλίκι τον άλλον, σε κόβω. Χανουμάκι, σε κόβω και εσένα. Δεν είναι σωστό αυτό? Είμαστε αντικειμενικοί. Εγώ είμαι αντικειμενικός. Εντάξει, στο Ραγκάτσι, άμα θες, πες το. Πού είναι Παοξής ή στο Γκουλιανό. Σε μένα, όχι. Καλημέρα. Μπορεί να πιστεύω ότι ο Πάοκ θα το πάρει το πρωτάθλημα, αλλά όχι τέτοιες εκφράσεις σε μια σοβαρή εκπομπή επιπέδου που δεν έχει βρει κανείς εδώ τόσα χρόνια. Ωραία παλάμια έχει ο Χιλιτίδης. Καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα μιλήσουμε λιγάκι για ποδοσφαιρική. Βέβαια θα μιλήσουμε. Άκου, λέει. Κοίταξε από κάτι, φίλε μου. Το παιχνίδι με τη Λαμία βρωμάει μπαρούτι. Ναι, μπαρούτι βρωμάει. Σε τι απάνω. Παρασκηνιακά βρωμάει μπαρούτι. Σε τι απάνω. Δηλαδή ο Μελισανής μαζί με τον Πανόπουλο τα παίζει εξάρι το ΑΚΑ. Ήταν με παραμύθι αγώνας, ήταν μαζί σε ένα ξεχωριστό σπίτι έξω από την Αθήνα. Ναι. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Ξάχη, εκεί ανακαιμένη τράπουλα είναι. Τράπουλα, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Όσο και το παιχνίδι του πάρω με τη Λαμία. Κοίταξε από κάτι, η ανακοίνωση της ΣΥΡΑ 4 που είχε κάνει η ανακοίνωση. Καλή ανακοίνωση έκανε, καλή. Ναι, κοίταξε από κάτι, φίλε μου. Η ανακοίνωση της ΣΥΡΑ 4 ήταν μια ανακοίνωση για να κάνει, ας πούμε τη διοίκηση. Πια δεν υπάρχει διοίκηση, τίποτα δεν υπάρχει. Είναι μια εταιρεία που ανήκει σε μια μεγάλη εταιρεία που εντρέφει στη Βόρεια Ελλάδα και παίρνει μεγάλα έργα. Ναι. Έτσι, αυτή η εταιρεία που ανήκει. Είναι ο άνθρωπος αυτός που ελέγχει τον οικοκράτος. Έτσι. Απλά ο κόσμος στη Βόρεια Ελλάδα δεν γνωρίζει πέντε πράγματα, πέντε κάτω. Ναι. Μιλάμε για τη διατησία. Ποια διατησία? Από την ώρα του Ατινάκη του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου που λέγεται ο Θοδωρίδης, που έχει στείλει το δικό του άνθρωπο, δεξί του χέρι, ναι. Ο Σλοβαίνος, ναι. Στην Ελλάδα. Αυτομάτως ξέρει πολύ καλά το παιχνίδι να το παίξει όπως θέλει αυτός. Όχι για το. Με μαθαίνουν και κάτι άλλο, ότι ο καθηγητή του Άριος που παθαίνει το μεγαλομέτωχο. Ναι. Δάγκασε 4 εκατομμύρια σε έναν κύριο. Το δάγκωσε. Το δάγκωσε 4 εκατομμύρια, φίλε μου, καλέ. Και του δάγκασε 4 εκατομμύρια και τον δώσει παίξει του Άριος. Εγώ μαθαίνω ότι ο καθηγητή την ήδη και έχει κάνει με λαθά παιδήματα από το καθηγητή του Άριος. Λες. Έτσι. Όσο για τον Παρασάνη, τον μεγάλο με τη Σπάει Πάου, ετοιμάζει πολύ μεγάλο γλυντή θα υπάρχει και που μου συμβεί αυτό. Γιατί. Πρώτον, ναι. Η Έψιλον, να ξέρετε πολύ καλά, η Έψιλον είναι διαχειριστής. Δεν είναι διοκτήτης. Δεν είναι διοκτήτης. Διαχειριστής είναι. Α, μάλιστα, δεν το ξέρω αυτό. Ναι.
δεν είναι ιδιοκτήτης. Ποιος είναι διόλου. Ναι, ναι. Εγώ ξέρω πολύ καλά, ούτε το Μαγιο Παλάτι είναι. Εδώ η σουρωτή αρχινά να γίνει μικρομάγαζο. Μικρομάγαζο. Η ΣΕΚΑΠ γνωρίζετε πολύ καλά, ότι η ΣΕΚΑΠ ξέρετε πολύ καλά, κύριε μου, είναι μια καβιομηχανία που οι εργαζόμενοι, να ξέρετε πολύ καλά, είναι θέμα χρόνου να κάνουν στάση εργασία. Στάση, έλα. Στάση εργασία, κύριε μου. Μάλιστα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτός ο κύριος έβγαλε χρήματα από την ΠΑΕΠΑΟΚ. Έβαλε όμως παθητικό 70 με 80 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, τα πλήρωσε ο άνθρωπος όμως, τα έβαλε από την τσέπη. Κύριε μου, σας είπα κύριε μου, ναι. έβαλε 70 εκατομμύρια παθητικό. Έτσι, και κάμια, η αγορά τη στιγμή, η παγκοσμία αγορά αυτή τη στιγμή είναι στο πέλμα, δεν υπάρχει στάδιο να πει ένα κάποιο η αγορά. Αυτός ο κύριος έβαλε μου και κάνει μια. Ποιος θα αναλάβει να δώσει 70 και 70. Όταν ο Παναθηναϊκός να ξέρει πολύ καλά, διαλύθηκε. Και να πει και Νέα Δημοκρατία. Και να πει ο πίσω, ο παλιός διαλύθηκε. Δεν υπάρχει Παναθηναϊκός. Πάει. Σε τι απάνω, σε τι απάνω. Ούτε ο πατέρας, ούτε ο Βαρδινογιάννης, ούτε η οικογένεια Γιαννακουπουλέη. Άρα. Δεν άλλαζε τον Παναθηναϊκό. Άρα. Άγιε, πούμε, να σε πω κάτι, πήρε μου. Ναι. Από την ώρα αυτός ο κύριος που ήταν από την Ανατολική Γερμανία, ναι, είναι το κόζι, που είναι το μεγάλο κόζι του ελληνικού κράτους. Ναι. Δηλαδή ελέγχει και το ΣΥΡΙΖΑ, ελέγχει και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα! Άγιε, ο Πάσχα το πάει το ποτάμι φέτος. Αυτό δεν το χρόνο. Ο χρόνο όμως. Του χρόνου, από τη νέα χρονιά, του 19 με 20. Θα γελάει κάτι πικραμένο. Όσο για την ΑΕΚ, να ξέρετε πολύ καλά, ο Μελισσανίδης, ναι, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, ήδη αρχινάει το καράβι να του πηδάει σαν το ποντικό. Σαν το ποντικό. Τα λέμε, Νίκο, σ' αγαπώ. Περαστικά. Έμαθα ότι είχες κάτι θεματάκια. Σκύλος είσαι, δεν έχεις ανάγκη. Καλημέρα. Πέντε από το τέλος. Καλημέρα. Σκύλος, ναι. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, φίλε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ έχει ένα παίκτη που δεν έχει καμιά άλλη ομάδα, γι' αυτό θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο παίκτης είναι Έλληνα, δεν είναι ούτε καν ούτε κοινοτικός ούτε ξένος. Ποιος είναι? Ο Πέλκας. Όχι. Αλέξης Τσίπρας. Α, ο Αλέξης Τσίπρας. Βέβαια. Λοιπόν. Δεν το χαλάει τον ΠΑΟΚ, ξέρεις. Μια χαρά, γιατί εμένα με χαλάει, μια χαρά είμαι. Ναι. Εγώ είμαι ευτυχισμένος. Από την ώρα που το αντιλήφθηκα αυτό το πράγμα της. Ναι, είμαι ευτυχισμένος. Γνωρίζω ότι θα το πάρω. Ωραία. Λοιπόν. Κινησμός. Κινησμός. Έτσι δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, αφού έχει αυτό το παίκτη, πώς αύριο θα τιμωρηθεί, πώς αύριο θα γίνει, τίποτα δεν θα γίνει. Ναι. Αφού βαλίτσες τα συναισθήματα, βαλίτσες η φαουσία παντού, ναι, τηλεφωνήματα πέφτουνε, ναι, προστασία θα υπάρχει, ναι, στην εταιρεία, όχι στους οπαδούς. Ναι. Η εταιρεία θα φέρει μουσική χαρά στους οπαδούς. Αυτά τα πράγματα. Λες λοιπόν, αφού υπάρχει αυτό το πράγμα και αστυνομικοί είναι φίλοι εκεί πέρα και μας εσύ το είπε το μεσημέρι και το επιβεβαίωσα εγώ από άλλη πηγή. Είναι, ναι, έτσι όπως τα λες. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τελείως. Θα έρθω αύριο στη Μαρμίτα να δούμε και το ματσάκι. Έτσι. Θα τα πούμε και από κοντά. Ακριβώς έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Η ΑΕΚ καλή ομάδα είναι. Θα με φόβιζε αν δεν είχε αυτό το παιχταρά που σου είπα πριν. Τώρα δεν με φοβίζει. Είσαι πολύ κοινικός άνθρωπος. Όχι, δεν είμαι. Έγινε έτσι για φέτος, έτσι να αλλάξουμε λίγο και από το καλοκαίρι θα ξαναγίνουμε ρομαντικοί. Πάντως ο ρομαντισμός δεν φέρνει καλά αποτελέσματα στη ζωή. Μ' αρέσει που οι υποψήδες γίνεται κοινικοί, να πούμε, και είστε φίλοι. Ναι, μ' αρέσει αυτό που τους κάνουμε, ξέρω εγώ, λέτε, αυτό μου αρέσει. Μια χρονιά, λες το γουστάρεις έστω για την πρώτη φορά. Από το καλοκαίρι όμως θα απαιτήσουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή, άμα θέλουμε να δούμε, άμα το πάρει το πρωτάθλημα, θα το πάρει. Εγώ έτσι βλέπω. Ναι. Και έτσι είναι. Θέλω να μην δω αυτά που έκανε ο Μαρινάκης στον Ολυμπιακό και ο Κόκαλης που έφεραν κάτι προπονητές της σειράς. Θα στεναχωρεθείς πολύ άμα τα κάνεις. Εσύ απλά για μια χρονιά ίσα να τους μπεις στο, ναι, μάτι. Για μια χρονιά έτσι, αλλά του χρόνου εγώ θα θέλω το καλοκαίρι πάμε αυγό. Λογικό. Πάω για ομίλους. Θέλω να πω ομίλους. Δεν θα μου φέρει παίκτες στη σειρά. Άμα μπει στο καλό το εδίο μέσα, φίλε, μια φορά μετά θα ξαναμπείς και θα ξαναγλυκαθείς μετά. Όχι. Είπαμε μια φορά να το κάνουμε. Ναι. Είναι να το δοκιμάσουμε μια φορά, ναι, αλλά μετά δεν ακολουθήσουμε κιόλας. Θα προχωρήσουμε ποδοσφαιρικά μετά. Έτσι θα πετύσουμε. Αλλιώς θα γίνουμε γάβροι. Μετά, μα συνεχίσουμε και λέμε μπράβο στον πρόεδρο που πάλι καλά που τον έχουμε. Μόνο δεν είναι. Πρέπει να πετύσουμε το επόμενο βήμα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Θα τα πούμε στη Μαρμίτα αύριο. 7.30 ώρα. Πιο νωρίς θα έρθω εγώ. Εντάξει. Για να πιάσω τραπέζι. Οκ. Okay. Πάμε επόμενη γραμμή. Και χρόνια πολλά. Μη μου το θυμίζεις. Ναι.
καλημέρα, Ραπ. Χρόνια πολλά που συμπλήρωσες μισό αιώνα. Σου εύχομαι να μην πλήρωσες άλλο τόσο να ούμε. Λοιπόν, εγώ τώρα έχω την εξής απορία. Τόσα χρόνια πέταγα χαρτά ετώ. Φέτος λέω να μην πετάξω χαρτά ετώ. Σκέφτομαι να πετάξω ή χαρτογεράκι ή χαρτοκουκουβάγια. Αλλά προβληματίζομαι τι από τα δύο να κάνω. Να ρίξω κορώνα γράμματα, κάνω ένα κέρμα. Πες και σε μια γνώμη ρε ραπ, ευχαριστώ. Χαρτοκόκορα να πετάξεις. Χαρτοκόκορα. Χαρτοκόκορα. Κρασάτο. Κρασάτο, ναι, χαρτοκόκορα. Χαρτοκόκορα, ναι, βεβαίως. Θα τα πετάει και θα ρίχνω από πάνω το κρασί, το μπουτάρι, ναι, το δίλητρο. Όχι μπουτάρι, μπουρουτάρι. 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 Δεν μου λες ποιος είναι χειρότερος δήμαρχος, ο Μπουρουτάρης ή ο κύριος Παπαγεωργόπουλος. Και οι δύο είναι παντον ένα χτύπα τον άλλο δικαί. Αλλά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας πάντα. Ναι, βέβαια. Ασφαλώς, πάντα. Εγώ αν ήταν. Έχουμε πλουραλισμό σαν την πόλη από δημάρχους. Εγώ αν είχα τον κύριο Μπουτάρη από τη μία και τον κύριο Παπαγεωργόπουλο από την άλλη και μου έλεγαν ότι πρέπει να έχει. Είστε καταδίκαιο στον Παπαγεωργόπουλο, είμαι σίγουρος. Θα τον έσκιζα. Εγώ θα τον έσκιζα τον Παπαγεωργόπουλο. Τον έστερνα. Πού να το στείλει, ξέρω εγώ. Στα κάτεργα. Στα κάτεργα. Αλλά έχει αγκιοπλαστική και ψυχολογικά. Είναι 67% ανάπηρο. Εδώ να το στείλουμε στα πάντα. Ναι, αλλά τι καταβάζει με τα σκι, έτσι τι έκανε. Σλάλο με έκανε με τα σκι. Δεν έχει σημασία. Τι, όταν αποφυλακίστηκε. Δεν έχει σημασία. Σλάλο με έκανε πάνω. Πώς, για. Ζηλεύει, ε. Να, εγώ γιατί κοντά. Ζηλεύει το δήμαρχο. Ζηλεύω γιατί. Καλώ ήρθατε. Εγώ να τα διορθώσουμε για μετά. Και στο Γιάννη το Χιλιτίδη. Και καλή συνέχεια για μετά. Έτσι θα τον ακούσουμε. Προτελευταίο για σήμερα. Μάλιστα. Έλα ραπ, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Έλα πήρα το μεσημέρι με ένα υποθετικό σενάριο, Χρήστος Γεωπόνος, με τι κάνεις. Όλο επιθετικά σενάρια. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Η Λαμία, μάτς που έχει παίξει μέσα στη φυσική της έδρα, δεν έχει χάσει πολλά, εκτός από τη Λάρισα που δεν της πήγε. Και με τον Ατρόπιτο Σοπαλία και με τον Παθνεγό Σοπαλία. Τον Πανιόνιο τον κέρδισε. Για μένα το παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Γιατί... Και θα κριθεί σε ένα μόνο στοιχείο. Στον αέρα. Ο βαθμός δυσκολίας. Στον αέρα. Το αν ο διαιτητής στα πρώτα καλύτερα. Δύο σκληρά μηχανήματα, σκληρά μαρκαρίσματα, θα κυθρινίσει τους παίκτες της Λαμίας. Αλές, ε. Εάν δείτε τα πρώτα δύο δυνατά, όχι αντιαθλητικά μαρκαρίσματα, να μην κυθρινιστούν οι παίκτες της Λαμίας, τότε δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Άρα δεν θες να πάει το παιχνίδι στη δύναμη γιατί θεωρείς ότι μπορεί να έχεις προβλήματα με μια ομάδα σκληροτράχυλη όπως είναι η Λαμία στην έδρα της. Εγώ Λαμία είμαι, εγώ θέλω να πάει στη δύναμη. Α, Λαμιώτης είναι αυτό. Ναι, λέω ναι. Τώρα το... Εγώ λέω το εξής, ότι αν αφήσω τη Λαμία να παίξει σκληρά, όχι αντιαθλητικά, τότε ο ΠΑΟΚ θα έχει προβλήματα. Η Λαμία θα θελήσει να παίξει με 5-4-1 θα παίξει ο... Κοίταξε. Αυτό το μάτς αν δεν το παίξει ο Τενές 5-4-1 θα αυτοκτονήσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί τα χαφ του ΠΑΟΚ δεν είναι το δυνατό του σημείο. Το δυνατό του σημείο είναι οι πλαϊνοί, οι τέσσερις και ο φορ με τον δεύτερο φορ. Και αν παίξει με δύο χαφ, δύο εναντίον δύο, δηλαδή Κάνιας και Μαουρίσιο με ποιους έχετε εσείς εκεί πέρα δεν θυμάμαι. Τι ζώνη άμυνα θα παίξει ο Τενές? Είναι γνωστό ότι θα κάνει και θα προσπαθήσει από κάποιο στην μέρα να εκμεταλλευτεί κάτι να κάνει. Θα πιάσει ο Άνεστης Αναστασιάδης man to man τον πριν. Δεν μπορεί man to man να παίξει ο Αναστασιάδης, είναι πολύ αργός. Είναι πολύ αργός. Είναι πάρα πολύ αργός. Όσες φορές προσπάθησε να παίξει ψηλά άμυνα η Λαμία κρίθηκε τον Αναστασιάδη. Είναι πάρα πολύ καλό στις τοποθετήσεις στο να να δίνει εντολές στην υπόλοιπη άμυνα πώς θα κινηθεί. Μα τον Πρίγιοβιτς ψηλά, ψηλά ποιος δεν τον πιάσει. Αυτός δεν είναι ο πιο σωματικός να πούμε. Αυτός δεν είναι. Και όμο μπορεί να τον πιάσει τον Πρίγιοβιτς γιατί είναι πάρα πολύ αρτικός και πάρα πολύ δυνατός. Όμο, ε. Πάρα πολύ δυνατός. Εγώ πιστεύω ότι θα παίξει πιο πίσω όμως σε αυτό το μάτς. Ναι. Θεωρώ ότι είναι το πιο δύσκολο μάτς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. Πιστέψτε με. Λες. Ακόμα, να είστε και, καλά. Ακόμα και από τις Τρίπολης. Σίγουρα. Σίγουρα, Το μάτι σου λέει θα τον βάλει κανένα μάτι μα στη μένα ή θα είναι και αυτός ο Τενές κανένας προπονητής από τους υπόλοιπους να τον αφήνει να αλωνίζει μέσα στην περιοχή. Παιδιά, ο Τενές δεν ξέρω, τον έχετε πολύ παρεξηγημένο. Δεν είναι ηλίθιος προπονητής. Γιατί βλέπω ότι ο Μάτος είναι ένας παίκτης που θέλει ιδιαίτερη προσοχή στα στη μένα από την πείματα και μονίμως είναι. Κοιτάξτε, κακά τα ψέματα για να μπορέσει να πάρει θετικό αποτέλεσμα από αυτό το μπάτο το φορμαρισμένο που έχει στόχο το πρωτάθλημα. Χρειάζεται οι πρώτες δύο φάσεις που να κάνει να μην γράψει γκολ, έτσι. Δεν το συζητάμε αυτό.
Δηλαδή, αν στι πρώτε δύο φάσει γράψει γκολ, καληνύχτα. Δεν το συζητάμε. Φύγε. Πρέπει να σε πάει και η μπάλα. Καλημέρα. Βαρέλα, ναι. Ένα. Ναι. Μάτο, δύο. Πρίγιοβιτ, τρει. Ναι. Είναι τα μάν του μάν στα στημένα. Σωστό. Οπωσδήποτε για τη Λαμία. Για όλε τι ομάδε που αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ. Για όλε τι ομάδε που αντιμετωπίζουν τον ΠΑΟΚ. Πάμε στον τελευταίο φίλο για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα, Ρα. Καλώ τώρα. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου. Πολύ χρονοδιότητα. Τον έκαψε, ρε Γιάννη. Καλά που είναι Σάββατο και δεν έχω εκπομπέ αύριο. Με ζαλίσουν. Λοιπόν, όπω είπε και πριν, Παγκάρα είμαι εγώ. Ναι. Έχουμε πρόβλημα στα χαφ με Σακόφ και Μαωρίζιο. Σακόφ, Μαωρίζιο, Κάνια είναι η Αχίλιο Πτέρνα. Είναι κλάφτα, κλάφτα, άστο. Έφυγε ο Τσίμερο ότι είχαμε ένα τριχαντήρι, τώρα δεν έχουμε. Είχε ένα ποιοτικό χαμάλι. Ο Πέλκας δεν παίζει. Ο Πέλκας παίζει φόρο. Δεν λένε αυτόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν τον είδαμε ακόμα. Ποιον, αυτόν τον. Αυτόν τον καινούριο. Ναι, ναι. Και όσο θα δει τον Ζεβεδαίο μπακαριστερό, θα δει και αυτόν χαφ. Λες. Καλά. Μπαμ κάνει. Μπαμ κάνει. Μπαμ κάνει. Πιστεύω ότι καθαρά αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ αξίζει φέτος στο πρωτάθλημα. Ναι. Έχουμε το πιο ποιοτικό ρόστερ. Η ΑΕΚ κάνει υπέρβαση φέτος με όλα, και με τις τρεις διοργανώσεις, κύπελο, πρωτάθλημα και Europa. Και πιστεύω ότι θα γκελάρει τώρα στα τελευταία μάτια, ειδικά στο κύπελο. Σε γοητεύει η ΑΕΚ όμως, ε! Σε εξιτάρια, ναι. Παίζει με πάθος αυτό το κουμπάρο, εγώ σαν παθής. Αυτό το πάθος δεν το έχεις εσύ. Όχι, δεν το έχω. Εσύ είσαι πιο soft, είσαι πιο δελασάλ, να πούμε, ναι. Ναι. Είσαι πιο αμερικάνικο κολέγιο, ναι. Πολύ. Ναι. Και κάτι άλλο. Για το Λιμιό τι γνώμη έχεις βιολογικά? Κοίτα, ο Λιμιός... Έχει μια πτώση, καταρχήν στα αμυντικά του καθήκοντα είναι πολύ καλός. Μπορεί να παίξει και μπακ, είχα ακούσει να ένας με έναν δεν βλέπω. Δεν το έχει το ένας με έναν. Δεν βλέπω ένας με έναν. Ούτε εκτέλεση. Δεν έχει τη μέτρια εκτέλεση. Δεν βλέπω να μην. Θέλει δουλειά σε αυτά εδώ. Θέλει πολύ δουλειά. Είναι γρήγορο όμως. Η εκτέλεση μαθαίνεται για μένα. Το ένας με έναν δεν μαθαίνεται. Είναι ταλέντο. Δηλαδή η εκτέλεση να δυναμώσει τα πόδια του όπως έκανε ο Πέλκας αγωνιστικά. Μπορεί να το κάνει αυτό με προπονήσεις, με βάρη κτλ. Την εκτέλεση δικεφάλου, του. Αλλά το ένας με έναν για μένα σε έναν ποδοσφαιριστή είναι ταλέντο. Γεννιέται με αυτό. Δεν μαθαίνεται η τρίπλα και το ένας με έναν. Ναι. Πρέπει να πλακώσει τα βάρνη λίγο να δυναμώσει. Την εκτέλεσή του πρέπει να βελτιώσει σίγουρα. Ο Πέλκας πώς δυνάμωσε? Κάνει το πρόγραμμα του Ρονάλντο, να πούμε. Πώς δυνάμωσε? Ο Πέλκας έχει πολύ. Μα ο Πέλκας πριν δύο χρόνια σουτάριζε σαν κοριτσάκι. Και με το ένα πόδι. Δεν υπήρχε τα αριστερό ούτε τέτοιο. Και τώρα το βλέπεις. Τώρα υπάρχει και το δεύτερο πόδι και δυνάμωσε πολύ και το δεξί. Τεχνίτης ήταν στα χτυπήματα, δυνάμωσε τα πόδια, τελείωσε. Λοιπόν, έχω και ένα φιλαράκι εδώ που θέλει να σου μιλήσει. Ναι. Έλα, Ραπ. Έλα. Πες ότι τον Αλέφαντο θα τον πρίξω. Τον Αλέφαντο θα τον πρίξει. Ναι. Στα 50 του Αλέφαντο, εσένα. Αλλά τον βλέπω στα 70 του πολύ φορτσάτο. Εσένα, ειδικά ο Αλέφαντο, έτσι όπως είσαι, θα έρθει μπροστά σου. Θα σου πει, έλα ρε φίλε, γέρο άνθρωπο, θα χτυπήσει και εκείνη την ώρα που θα είναι τα χέρια σου κάτω, θα σου δώσει κάτι σούτια να πούμε, θα σε ξαπλώσει κάτω, θα μύγει. Τι να δώσει το δόξα πατρί, ρε φίλε, εσύ δεν ξέρει να τραβά το πουλί τώρα, τον Αλέφαντο. Φύγει από εδώ πέρα. Φύγει από εδώ, ρε κρυόκολε από εδώ πέρα, κρύε. Κρύε να πούμε. Το βουβάλι τον Αλέφαντο χτυπήσει. Στα 80 του. Πα στα 40 το χτυπήσει. Να τράβα 40 χρονών να δει τι βόδι ήταν. Λοιπόν, γιατρέ, λέγε. Να πούμε. Αυτό με τις ρενίτιδες είναι πολύ σύγχρονο. Δεν ξέρω αν είναι της εποχής. Δεν ξέρω αν αυτή η υγρασία. Επίκαιρο. Δεν ξέρω αν είναι της πόλης. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το θέμα της κακής, του κακού κλίματος στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω. Είναι πολύ συχνό πλέον. Ναι. Και ιδίως στην πόλη μας. Βλέπω ανθρώπους. Ναι. Δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Ναι. Αναπνέουν με το στόμα.